σας φυσικά, με την πλατφόρμα να έχει ανοίξει για τη διάθεση 2 δωρεάν self-test, έτσι ώστε όλοι να μπορέσουμε να προστατευτούμε και να ανακόψουμε τυχόν μεταδοτικότητα του ιού σε φιλικά και συγγενικά σπίτια ή όπου αλλού διασκεδάσει ο καθένας. Θα δούμε επίσης πόσο πιο ακριβό θα είναι φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ποιες είναι οι ανατιμήσεις και πώς έχουν επηρεάσει βασικά προϊόντα που θα έχουν τον πρώτο λόγο στο τραπέζι των γιορτών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόθεση με τον αρνητή γιατρό, για τον οποίο έχει ήδη υπάρξει η πρώτη επίσημη καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο της Μαγνησίας από έναν βολιώτη που έχασε θρηνή ημέρες Χριστουγέννων τη σύζυγό του, επειδή όπως λέει παραπλανήθηκε και ο ίδιος και η γυναίκα του και δεν πήγαν έγκαιρα στο νοσοκομείο. Για αυτή την υπόθεση λοιπόν έχουμε ένα τσουνάμι νέων καταγγελιών. Πολλά είναι πλέον τα στόματα που ανοίγουν, πολλοί είναι, αρκετοί είναι αυτοί που θέλουν να δημοσιοποιήσουν είτε επώνυμα είτε ανώνυμα τη δική τους περιπέτεια και πώς έμπλεξαν στα χέρια έτσι αυτού του γιατρού, πώς πίστηκαν αφενός να μην εμβολιαστούν και αφετέρου να ακολουθήσουν κάποιες απλές ιατρικές συνταγές, τις οποίες ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας τις έχει αποκαλέσει ματζούνια, γιατροσόφια, με τα οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η σοβαρότητα του κορονοϊού. Σήμερα λοιπόν, εκτός από τον κύριο Σκουφογιάννη, ο οποίος έχει κάνει την επώνυμη καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο της Μαγνησίας για τον συγκεκριμένο αρνητή γιατρό, αποκλειστικά θα ακούσετε να μιλάει στην τηλεόραση του Άστρα και η κόρη ενός ζευγαριού, μιας γυναίκας και ενός άντρα, που έχασαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και οι δύο τη ζωή τους από κορονοϊό και οι δύο είχαν τον ίδιο γιατρό. Θα δούμε αναλυτικά τι γίνεται με αυτή την πραγματικά σοβαρή υπόθεση στη συνέχεια της εκπομπής, για την οποία υπενθυμίζουμε ότι έχουμε και παρέμβαση εισαγγελέα. Όλο το θέμα ερευνάται δικαστικά. Επίσης, σε λίγο θα έχουμε ζωντανή σύνδεση με το νοσοκομείο του Βόλου, καθώς εκεί ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα, ξεκίνησαν επίσημα οι εμβολιασμοί των μικρών παιδιών ηλικίας από 5 μέχρι 11 ετών. Η υπεύθυνη συντονίστρια εκεί του εμβολιαστικού κέντρου, η κυρία Ιωάννα Μίχτη, θα μας μιλήσει για αυτές τις πρώτες ώρες των εμβολιασμών για τα μικρά παιδιά και θα λύσει και κάποιες απορίες από τις πολλές που προβληματίζουν τους γονείς των παιδιών. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να δούμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας και επιστρέφουμε για να πάρουμε όλα τα θέματα από την αρχή και αναλυτικά. Παγκόσμιο συναγερμό έχει προκαλέσει η μετάλλαξη όμικρον, με τους ειδικούς να αναμένουν εξελίξεις μέσα στην εορταστική περίοδο. Σύμφωνα με τον καθηγητή πνευμονολογίας Νίκο Τζανάκη, αν παρατηρηθεί αύξηση ή σταθεροποίηση κρουσμάτων χωρίς να πέφτουν περαιτέρω, τότε αυτό σημαίνει πως η όμικρον είναι στην κοινότητα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι προκαλεί ασυμπτωματική νόσο σε πολλά άτομα, σε άτομα που έχουν εμβολιαστική κάλυψη πλήρη προ 4 και 5 μηνών. Η όμικρον και η δέλτα ίσως δεν κάνουν καθόλου ή πολύ λίγα συμπτώματα και έτσι προχωράει, πρόσθεσε ο κ. Τζανάκης. Άνοιξε η πλατφόρμα για τη διάθεση από τα φαρμακεία 2 δωρεάν self-test. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ειδικά, το σύστημα διάθεσης self-test άνοιξε σήμερα Τετάρτη στις 8 το πρωί έως και την Παρασκευή 31 12 στις 8 το βράδυ. Θα διανέμονται 2 self-test σε όλους τους πολίτες άνω των 5 ετών. Όπως ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, οι πολίτες καλούνται να κάνουν το πρώτο self-test πριν από το εορταστικό τραπέζι, την οικογενειακή συγκέντρωση, τη βραδινή έξοδο και το δεύτερο αμέσως μετά τη λήξη των εορτασμών και την έλευση του νέου έτους, με στόχο την καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση. Η κυβέρνηση επιπλέον καλεί τους πολίτες να κάνουν επιπρόσθετα self-test όποτε κρίνουν ότι απαιτείται, δηλαδή προ άλλων μεγάλων συναχρήσεων ή εξόδων. Οι ανατιμήσεις σε σειρά προϊόντα κάνουν ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους στο φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το οποίο, όπως προκύπτει από στοιχεία του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, θα στοιχίσει έως και 18,5% ακριβότερα σε σύγκριση με πέρυσι. Η εκτίμηση του κόστους για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι 6 έως 8 ατόμων κυμαίνεται από 82 έως 113 ευρώ.
πρόκειται για μεταβολή της τάξης του 9,3% έως 18,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2020. Υπενθυμίζουμε ότι η αγορά των Χριστουγέννων 2020 λειτουργήσε υπό καθεστώς lockdown, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Κατηγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου μετά τη νέα καταγγελία σε βάρος του από 28χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες μια 28χρονη γυναίκα κατέθεσε μήνυση σε βάρος του πρώην παρουσιαστή, καθώς μετά την καταγγελία που είδε το φως της δημοσιότητας την περασμένη εβδομάδα, η γυναίκα, η οποία είχε σχέση με τον παρουσιαστή πριν από χρόνια, έψαξε και εντόπισε και δικά της βίντεο με ερωτικές στιγμές. Μάλιστα, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Απόστολο Λίτρα, παραμένουν στο διαδίκτυο αναρτημένα 9 βίντεο. Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε χθες τη μήνυσή της στην υποδιεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της Θεσσαλονίκης. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τι καιρό θα έχουμε αύριο. Ποιες είναι οι προγνώσεις των μετεωρολόγων για αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Ελάτε τώρα, ελάτε να ξεκινήσουμε να δούμε αναλυτικά τα θέματα της ημέρας. Ο Βασίλης Μπαντίδης είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Και θα ξεκινήσουμε πραγματικά από αυτή την έτσι πρωτοφανή υπόθεση που εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες, καθώς μιλάμε για ιατρικές πράξεις, ενέργειες, παραλήψεις, δεν ξέρω τι άλλο θα, να χαρακτηρίσουμε. Είναι υποδικαστική διερεύνηση βέβαια όλα αυτά, που έχουν να κάνουν με θανάτους ανθρώπων από κορονοϊό. Η πρώτη επώνυμη καταγγελία έχει γίνει από έναν βολιώτη, τον κύριο Σκουφογιάννη, και τα όσα απίστευτα έχει περιγράψει ο ίδιος και σήμερα, ναι, και χθες στην εκπομπή μας, αλλά και σήμερα στην τηλεοπτική κάμερα, σήμερα, στην κάμερα του Άστρα. Στην οικία του, διότι τον αναζητήσαμε από χθες, τις τελευταίες ημέρες και στο κατάστημα που διατηρούσε, αλλά δεν ήθελε να προχωρήσει σε δηλώσεις. Στη συνέχεια επικοινωνήσαμε ξανά μαζί του. Σήμερα βρεθήκαμε στην οικία του στη Νέα Ιωνία. Είναι λογικό πάντως να πούμε, Βασίλη, σε αυτό το σημείο. Είναι λογικό οι άνθρωποι αυτοί να σκέφτονται αν θα μιλήσουν επώνυμα, αν θα μιλήσουν μπροστά σε κάμερα. Σκέφτονται μήπως μπλέξουν έτσι σε κάποιες δικαστικές περιπέτειες. Βρήκε όμως το θάρρος ο κ. Σκουφογιάννης να το κάνει αυτό. Και ακόμη ο άνθρωπος αυτός δεν έχει συνέλθει. Δεν έχει συνέλθει ο ίδιος από την ασθένεια αυτή. Παλεύει. Ακριβώς. Τα αιμοπετάλια, μας είπε, επανήλθαν το τελευταίο διάστημα, ακόμη δεν έχω συνέλθει. Και μας είπε ότι προχώρησε στο γεγονός να μας παραχωρήσει και τηλεοπτικές δηλώσεις, διότι θεωρώ ότι είναι μια υποχρέωση στη γυναίκα μου, διότι δεν ήταν απλώς γυναίκα μου, ήταν και φίλη μου, είπε, και νοσοκόμα μου. Ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές στην κυριολεξία, όταν μας τα διηγούνταν, τα ξυστορούσε όλα αυτά. Είναι ο δικός του άνθρωπος που στο φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι δεν θα καθίσει μαζί του, δεν θα έχει τη γυναίκα του σε αυτές τις γιορτές. Είναι θρήνος αυτές οι γιορτές για τον κύριο Σκουφογιάννη, και μέσα σε αυτό το θρήνο και το πένθος έχει βρει το θάρρος πραγματικά να μιλήσει σε μια προσπάθεια που γίνεται από όλες πια τις αρχές και τον Ιατρικό Σύλλογο να σταματήσει αυτή η δράση και να σωθούν ενδεχομένως άλλοι άνθρωποι. Ακριβώς. Τώρα, μιας και αναφέρεσαι σε αυτό, να σημειώσουμε ότι ο καταγκαλούμενος γιατρός αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος αλλά και σε βαθμό πλημελήματος, κατηγορίες που μπορούν να τον καταδικάσουν σε κάθειρξη 5 έως 10 ετών.
σε ποινές φυλάκισης και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, ανάλογα και με τα ευρήματα της προκαταρκτικής κατεπίγουσας έρευνας. Είναι σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα και θα δούμε πώς θα καταλήξει και τι στο τέλος θα βαρύνει τον γιατρό. Πάντως μας λες ότι συγκλονίζει ο κύριος Κουφογιάννης. Είναι το λιγότερο που μπορώ να πω στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, ο οποίος μας διηγήθηκε όλα όσα έγιναν, με τη γυναίκα του πώς βρέθηκε πριν από λίγο καιρό σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση στο σπίτι, διότι όπως κατήγγειλε ο άνθρωπος αυτός, τους προέτρεψε αυτός ο γιατρός να μην πάνε στο νοσοκομείο. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος, είναι κάτι το οποίο έχουμε ακούσει από γιατρούς αλλά και από άλλους ανθρώπους και συμπολίτες που έχουν αναφερθεί στη δράση αυτού του γιατρού και προχωρούν σε συγκεκριμένες καταγγελίες, αλλά και ευρύτερα ότι όσοι άργησαν να πάνε στο νοσοκομείο, τότε τα πράγματα δυσκόλεψαν πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο έχουν επισημάνει κατά κόρον και γιατροί. Μας διηγήθηκε λοιπόν όλα όσα βίωσε, μια κόλαση μας είπε στην κυριολεξία, και βγαίνω να μιλήσω για να προσέξουν και άλλοι άνθρωποι. Στέλνω το δικό μου μήνυμα, είπε, να μην εμπιστεύονται κανέναν παρά μόνο το επίσημο οργανωμένο σύστημα, τους πιστοποιημένους γιατρούς, το νοσοκομείο, και όχι τον οποιονδήποτε θεωρεί ότι κατέχει μια συνταγή, δίνει κάποια φάρμακα. Και νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρά και σημαντικά. Απλά να συμπληρώσουμε ότι εδώ μιλάμε για γιατρό, δεν μιλάμε για να μην γίνει παρεξήγηση. Δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που παριστάνει τον γιατρό. Ακριβώς, μιλάμε για γιατρό. Με συγκεκριμένη ειδικότητα. Ακριβώς. Με το ιατρείο του στο κέντρο του Βόλου, βρεθήκαμε σήμερα εκεί, έξω από το χώρο, και αναφερθήκαμε στο οτιδήποτε συνέχει τα στοιχεία του ρεπορτάζ και διαμορφώνει το ρεπορτάζ. Βλέπετε, είναι τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα έξω από το ιατρείο, σε κεντρικό σημείο, όπως είπα, του Βόλου. Και είναι η υπόθεση που πραγματικά έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Και τώρα μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, διότι, όπως πληροφορούμαστε, ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας θα συνεδριάσει εκτάκτως σε λίγες ημέρες για να αποφασίσει. Ενώ πριν από λίγους μήνες, ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, τον Ιούλιο συγκεκριμένα, του επέβαλε του γιατρού του συγκεκριμένου πρόστιμο 4.500 ευρώ. Για όλα τα αντιπιστημονικά, όπως καταγγέλλεται, που έλεγε, ακόμη και σε ειδικές εκδηλώσεις ενημερωτικές, όπως τις βάφτιζε, σχετικά με το θέμα της πανδημικής κρίσης. Και οι ιατροί της Μαγνησίας, επίσημα ο Ιατρικός Σύλλογος και το όργανό τους, κάνουν λόγο για μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Πάμε λοιπόν, Βασίλη, να δούμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχετε ετοιμάσει μαζί με την βοήθεια του Βαλάντη Καπίτσα. Τι έχετε καταγράψει, και να ακούσουμε τα όσα συγκλονίζουν από τον ίδιο τον κύριο Σκουφογιάννη, που θρυνεί, όπως είπαμε, τη σύζυγό του από κορονοϊό και όπου ο ίδιος έδωσε μεγάλη μάχη για να μείνει στη ζωή. Πάμε να ακούσουμε. Συγκλονιστική είναι η εξομολόγηση του Βολιώτη, ο οποίος κατήγγειλε την παράνομη δράση του Βολιώτη παθολόγου, ο οποίος δήλωνε αρνητής του εμβολιασμού. Ο Γιώργος Σκουφογιάννης μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και περιέγραψε τα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα, από τις επισκέψεις του εν λόγω γιατρού στην οικία του με τη σύζυγό του. Παράλληλα, τόνισε ότι γνωρίζει και άλλες περιπτώσεις όπου εμπιστεύτηκαν αυτόν τον γιατρό. Ο γιατρός έχει παραπεμφθεί στο πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, ενώ την υπόθεση ερευνάει η εισαγγελία. Σύμφωνα πάντως με τα όσα αποκαλύπτονται, έχει καταλήξει και άλλος ασθενής του συγκεκριμένου Βολιώτη γιατρού από κορονοϊό, μετά από τις θεραπείες με ματζούνια. Η τηλεοπτική κάμερα πάντως βρέθηκε στην οικία του κυρίου Γιώργου, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, και ο άνθρωπος μίλησε για όλα όσα τον απασχόλησαν το τελευταίο διάστημα και έχουν σοκάρει το Πανελλήνιο. Η γυναίκα μου γνώριζε μια φίλη, μια πελάτσα γνωστή τέλος πάντων, που ο οποίος μίλησε μαζί της και του είπε του συγκεκριμένου γιατρού ότι είναι πάρα πολύ καλός γιατρός, ότι είναι θρήσκιος, ότι είναι καλός επιστήμονας και πάνω απ' όλα καλός άνθρωπος. Το δείξω αν μας ζουν, αν δεν ζουν, αυτό δεν το γνωρίζω ακόμα. Είναι 5 φιάλες, ο Χρήστος 4 φιάλες και τις φέρνει εδώ πέρα. Εκείνη μα βλέπει ο Χρήστος και λέει: ρε μπαμπάλε, δεν πάτε στο νοσοκομείο. Και λέω τώρα, το δεύτερο βράδυ αυτό, λέω λύτσα να πάμε στο νοσοκομείο. Πετυχαίνει το γιατρός και λέει: αν πάτε στο νοσοκομείο, λέει από τους 10 ή 7 φεύγουν. Μα τρομοκράτησε δεύτερη φορά. Μείναμε και εκείνη το βράδυ. Αλλά το 2 ώρα το βράδυ, ας πούμε, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Εγώ έλεγα η γυναίκα μου, έτσι, να κάτσει στο καναπέ έτσι, και μόνο τα μάτια είχε ανοιχτά και να με κοιτάει με ένα βλέμμα, λες και. Βοήθησε με, Γιώργο, δεν σε ξαναδώ, δεν ξέρω. Και λέω, Λίτσα, εγώ θα πάρω τηλέφωνο στον εφόρο να έρθει. Όχι, λέει, αύριο το πρωί θα έρθει, λέει ο γιατρός. Λέω, Λίτσα, δεν πρόκειται να τη βγάλουμε μέχρι αύριο το πρωί. Και τελικά από τις 2 ώρα το βράδυ, 4 ώρα, πήρα τηλέφωνο στον εφόρο, ήρθαν και μας πήρανε και από εκείνη τη μέρα ήμασταν στο νοσοκομείο. Η γυναίκα μέσα σε 2 μέρες την πήραν από εδώ, την πήγαν στη Χαλκίδα, τη διανοσηλώσανε. Και εγώ πέρασα μια κόλαση μέσα εκεί. Και όσοι άμα δουν και με ακούσουν, γιατί και εγώ δεν είχα εμβολιαστεί, γιατί το μόνο πράγμα που ρίχνω λάθος, μεγάλο λάθος, και νιώθω ενοχές και για μένα και για τη γυναίκα μου, που ακούγαμε τα site
από αυτούς τους ανθρώπους. Ότι όποιος εμβολιάζει παθαίνει αυτό, εμβολιάζει παθαίνει εκείνο, κάνει θρομβώσεις. Τελικά, παιδιά, για μένα, τώρα παιδί, δεν είμαι επιστήμονας να μιλήσω για τους ανθρώπους, αλλά έχω την πράξη του κορονοϊού, δηλαδή το έχω βιώσει. Πέρασα, ειλικρινά, και οι γιατροί τη 13η μέρα, ο ίδιος ο γιατρός μου είπε στο νοσοκομείο εκείνους τους τηλευταίους ότι με είχαν ξεγραμμένο και εμένα. Η γυναίκα μου ήταν για μένα, δεν είναι μια απλή γυναίκα, πίσω όλοι τη γυναίκες μας την έχουμε ψηλά. Ναι, αλλά εμένα ήταν και κάτι διαφορετικό, γιατί έχω την αναπηρία. Ήταν η καθαρίστριά μου, ήταν η μαγείρισά μου, ήταν η παρέα μου, ήταν που πηγαίναμε μαζί. Πηγαίναμε τα 40 χρόνια, ήμασταν όλοι μαζί. Το στήριγμά σας, τη ζωή, ναι. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν ήμουν να ζω μόνος μου, να μην έχω ανάγκη, mm-hmm. όπως εσύ γερός παράδειγμα, καταλάβες. Ναι, ναι, ναι. Εγώ την γυναίκα μου ήταν κάτι πολύ παραπάνω. Ο τηλεοπτικός φακός του Άστρα βρέθηκε έξω από το ιατρείο του συγκεκριμένου γιατρού για την υπόθεση που έχει σοκάρει τα τελευταία 24 ώρα το Πανελλήνιο. Η υπόθεση με τις συνταγές του γιατρού που οδήγησαν στο θάνατο, σύμφωνα με τόσα καταγγέλθηκαν αρκετό κόσμο και στην πόλη του Βόλου, έχει συγκλονίσει όχι μόνο την περιοχή της Μαγνησίας, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο. Ο σύζυγος της γυναίκας που έφυγε από τη ζωή με σοκ τόνισε στις τηλεοπτικές κάμερες ότι πρέπει ο κόσμος να ακολουθεί τις προτροπές των ειδικών και σε κάθε περίπτωση όταν υπάρχει ανάγκη να νοσηλεύεται στα επίσημα νοσηλευτικά ιδρύματα. Βρισκόμαστε έξω από το χώρο του συγκεκριμένου ιατρού με την τοπική κοινωνία να είναι αναστατωμένη σε κάθε περίπτωση. Εν τω μεταξύ, κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση έχει παραγγείλει η Εισαγγελία Πλημελιωδικών Βόλου με αφορμή το θέμα του ιδιώτη γιατρού που αποτρέπει, όπως έγινε γνωστό, ασθενείς με κορονοϊό να πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Και τους δίνει ασπιρίνες με αποτέλεσμα να φτάνουν στο αχυλοπούλιο, όταν πλέον η κατάστασή τους είναι σοβαρή. Η Εισαγγελία Βόλου, μετά και το θάνατο της 60χρονης, ανέθεσε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου να διερευνήσει άμεσα την υπόθεση, δίνοντας σειρά οδηγιών. Ο αρνητής γιατρός θα είναι αντιμέτωπος με σοβαρά δικήματα. Η Εισαγγελία του Βόλου ζητεί να διερευνηθεί αν από τη δράση του προέκυψε θανατηφόρα έκθεση της συζύγου του 63χρονου, αλλά και τυχόν κατασυρωή έκθεση. Μάλιστα, 40 χρόνια λοιπόν κοινής ζωής και έληξε έτσι τραγικά με τις επισημάνσεις και από τον ίδιο τώρα που έζησε αυτή την δύσκολη έτσι φοβερή περιπέτεια ότι ενδεχομένως τα πράγματα να είχαν λάβει μια άλλη τροπή, να μην είχε φτάσει η γυναίκα του στο θάνατο αν έγκαιρα είχε μεταβεί και είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο. Μετά από αυτή την πολύ σοβαρή επώνυμη καταγγελία, Βασίλη, όμως, ανοίγουν και άλλα στόματα, ναι. Και άλλοι συγγενείς έτσι, ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή από τον κορονοϊό, έχουν καταλάβει για ποιον γιατρό μιλάνε τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών και αρχίζουν και λένε και οι ίδιοι το τι τους έχει συμβεί. Ακριβώς άνοιξε ο ασκός του αιώλου, θα μπορούσαμε να επιστρατεύσουμε και να συμπληρώσουμε ότι η έρευνα τώρα από πλευράς της δικαιοσύνης καλείται να διερευνήσει αν όντως του ηχειοδοτήτου τα δικήματα της θανατηφόρας έκθεσης με αφορμή την καταγγελία του ανθρώπου που μόλις είδαμε. Θα διερευνηθεί παράλληλα μέσω της εισαγγελικής έρευνας αν υπήρξε αντιποίηση του ιατρικού λειτουργήματος από γιατρό τελούντας σε νόμιμη αναστολή διότι δεν είχε εμβολιαστεί. Κατηγορία που είναι σε βαθμό πλημελήματος και επισήρει ποινή φυλάκισης 6 εβδομάδων και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Να συμπληρώσουμε ακόμη ότι θα εξεταστεί αν μπορούν να απαγγελθούν κατηγορίες διασποράς ψευδών ειδήσεων μέσω διαδικτύου κατ' εξακολούθηση, διότι όπως είπαμε και πριν και μας γνωστοποιήθηκε στα στοιχεία του ρεπορτάζ, το έχουμε καταγράψει, συμμετείχε σε πάνελ όπου έδινε συμβουλές και συνταγές δημόσια και διέκρισε ανυπακοή επίσης κατ' εξακολούθηση. Με παρουσία ιερέα αυτά τα πάνελ και ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Σκουφογιάννη να λέει ότι όταν συστήθηκε αυτός ο γιατρός από φίλη στη γυναίκα του, την ακούσαμε την επισήμανση. Είναι ένας γιατρός θρήσκος, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά. Αυτό ναι, μπορεί να λέει και πολλά. Μας μίλησε λοιπόν μία ακόμη κυρία, μία νεαρή γυναίκα, η οποία πρόσφατα, ίσως να μην έχει κλείσει μήνας, έχασε μέσα σε διάστημα λίγων 24 ώρων, εντελώς ξαφνικά, τους γονείς της. Μητέρα, πατέρα, συγκλονισμένη, και μας είπε ότι οι γονείς της είχαν απευθυνθεί. Τον γνώριζαν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος και σε αυτή την περίπτωση τους προέτρεψε να ακολουθήσουν κάποιες δικές του οδηγίες, τους είπε να μην εμβολιαστούν και μας λέει ότι δεν είχαν προλάβει να κάνουν το εμβόλιο γιατί είχε γίνει συζήτηση και δυστυχώς οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, μετά υπέκυψαν και σε αυτή την περίπτωση. Κομβική σημασία, όπως ανέφερε, να πω καλύτερα η γυναίκα, είναι ότι ίσως αν είχαν πάει στο νοσοκομείο πολύ πιο γρήγορα, να είχαν αποσοβηθεί τα χειρότερα. Ό,τι έχουμε ακούσει, επαναλαμβάνω, και για άλλες περιπτώσεις από τους γιατρούς. Μία ακόμη λοιπόν αναφορά για τον άνθρωπο αυτό, το γιατρό, το συγκεκριμένο, από μία γυναίκα. Επιπλέον σε αυτά που μόλις δείξαμε. Για άλλη μία οικογένεια που βιώνει διπλά το πένθος. Δύο
ανθρώπους έχει αποχαιρετήσει λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Αποκλειστικά λοιπόν μιλάει η κόρη αυτού του ζευγαριού από το Βόλο που χάθηκαν και οι δύο από κορονοϊό. Αποκλειστικά μιλάει η Βασίλη στην τηλεόραση του Άστρα και να το παρακολουθήσουμε. Μία ακόμη αναφορά νεαρής γυναίκας που έχασε τους γονείς της το τελευταίο διάστημα από κορονοϊό. Υπάρχει για τη δράση του συγκεκριμένου γιατρού, ο οποίος έδινε συνταγές και απέτρεπε τον κόσμο να πηγαίνει στο νοσοκομείο. Οι γονείς μου ακολούθησαν κάποια πράγματα που τους είπε το τελευταίο διάστημα. Δεν πρόλαβαν να εμβολιαστούν, νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο και μετά τους έχασα. Ήταν το σχόλιο της. Η γυναίκα μίλησε στην τηλεόραση του Άστρα για όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα. Και κάποιες καταγγελίες που υπήρξαν ειδικότερα από έναν 60χρονο που έχασε τη σύζυγό του, ο οποίος καταγγέλει ότι αυτός ο γιατρός τους έδωσε μια συνταγή και τους προέτρεψε να μην πάνε στο νοσοκομείο και δυστυχώς η γυναίκα του έφυγε από τη ζωή. Πληροφορούμαστε ότι έχετε κάνει μια αναφορά και εσείς για συγγενικά σας πρόσωπα που τα χάσατε και συλληπιτήρια, ότι είχαν μια γνωριμία με αυτόν τον γιατρό που τους είχε προτείνει ή τους είχε προμηθεύσει με κάποια είδη ή κάποια φάρμακα. Τι ακριβώς μπορείτε να μας πείτε? Οι δικοί μου γονείς καλέσανε το γιατρό στο σπίτι, τους εξέτασε, τους είπε ότι έχουν μια πνευμονία διπλή η μαμά μου, ο ένας πνεύμονας του μπαμπά υπήρχε πρόβλημα, τους έδωσε αντιβίωσης, κορτιζόνες, ενέσεις και οξυγόνο για το σπίτι. Η μαμά μου είπε αν χρειάζεται να πάει νοσοκομείο για ακτινογραφίες και εκείνος είπε όχι, λέει, σας ακουράστηκα εγώ. Είπε να μην κάνουν το εμβόλιο, ούτε και εκείνος το είχε κάνει, έτσι τους είπε. Όταν μπήκε στο σπίτι είπε ότι δεν φοβάται, δεν υπάρχει κορονοϊός, είχε βγάλει τη μάσκα του. Και οι γονείς μου πήγαν στο νοσοκομείο όταν το οξυγόνο τους έφτασε στο 75. Η κατάσταση των γονιών σας επιδεινώθηκε από τη στιγμή που εφάρμοσαν τη συνταγή του γιατρού και μετά κυρίως? Προφανώς. Τον άνθρωπο αυτόν τον γνώριζαν καιρό? Δηλαδή και στο παρελθόν είχαν να ακολουθήσει? Δεν τον γνωρίζανε, από στόμα σε στόμα τον μάθαμε. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Οι γονείς σας είχαν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό και στη συνέχεια νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο και δυστυχώς έφυγαν από τη ζωή, έτσι δεν είναι? Οι γονείς μου πήγαν στο νοσοκομείο και στη συνέχεια φύγαν από τη ζωή. Με διαφορά μια εβδομάδα ο ένας με τον άλλον. Εσείς τον γνωρίσατε αυτόν τον γιατρό? Όχι, δεν τον γνωρίζω. Είχατε ακούσει όμως από τους γονείς σας ότι είχαν μιλήσει μαζί του και τα σχετικά, ε? Ναι. Ναι. Τώρα που ακούσατε για τις καταγγελίες και άλλων συμπολιτών, τι λέτε, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε? Το μήνυμα που θέλω να πω εγώ στον κόσμο είναι ότι όταν τα συμπτώματα επιμένουν να πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Όσο είναι νωρίς. Γιατί αν καθυστερήσει κάποιος μπορεί να επιδεινωθεί η κατάσταση, ε? Ορίστε. Γιατί αν αργήσει κάποιος μπορεί να επιδεινωθεί η κατάσταση. Εννοείται. Μάλιστα. Εννοείται. Για το εμβόλιο πλέον τι λέτε? Ότι ο κόσμος πρέπει να εμβολιαστεί. Οι γονείς μου ήταν ενεμβολίαστοι, ναι, δεν είχαν προλάβει να κάνουν το εμβόλιο. Είχαν κλείσει το ραντεβού, αλλά ο COVID τους είχε προλάβει. Υπάρχουν πάντως και άλλες αναφορές και καταγγελίες από πλευράς κόσμου στην περιοχή της Μαγνησίας για τη δράση του συγκεκριμένου γιατρού, όπως γίνεται γνωστό. Υπόθεση που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Ο γιατρός πάντως, πριν από λίγους μήνες, κλήθηκε να απολογηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας για τις αντιεπιστημονικές του απόψεις, που τις εξέφραζε δημοσίως σε εκδηλώσεις παρουσία ιερωμένων από άλλες περιοχές. Του επιβλήθηκε μάλιστα και χρηματικό πρόστιμο ύψους 4.500 ευρώ. Εν τω μεταξύ, εκκρεμεί η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, στο οποίο έχει παραπεμφθεί για παραβίαση του κώδικα ιατρικής διοντολογίας, με αφορμή τις απόψεις που εκφράζει για τον κορονοϊό και το εμβόλιο. Γίνεται γνωστό μάλιστα ότι σε λίγες ημέρες ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας θα συνεδριάσει εκτάκτως για να εξετάσει την επώνυμη καταγγελία σε βάρος του. Υποδιερεύνηση λοιπόν όλες αυτές οι καταγγελίες τόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας όσο και από τη δικαιοσύνη, Βασίλη. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Μία θλιβερή πραγματικά είδηση. Ένας άνθρωπος έφυγε εντελώς ξαφνικά, προδομένος από την καρδιά του, την ώρα που χθες το βράδυ ήταν σε καφετέρια μπροστά στα μάτια φίλων του. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε συνδέσει τη ζωή του με την Νίκη Βόλου, βαρύ πένθος στην οικογένεια της Νίκης. Έφυγε από τη ζωή η ψυχή των φιλάθλων. Πασίγνωστος, πολύ δραστήριος. Ο πρόεδρος του ομίλου και φίλος και δικός μας. Και πραγματικά η απώλειά του έχει σοκάρει τους πάντες, όχι μόνο τους φίλους της Νίκης, αλλά νομίζω όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο της Μαγνησίας και τους ανθρώπους που αγαπούν το ποδόσφαιρο.
Είναι από όλες τις ομάδες εκδόθηκαν συλληπιτήριες ανακοινώσεις από παντού. Είναι εκείνοι άνθρωποι που πραγματικά αγάπησαν αυτό που έκαναν και δεν το έκαναν με σκοπιμότητα. Και νομίζω ότι σπανίζουν περιπτώσεις σαν και αυτές της ημέρας μας. Πραγματικά. Να υπάρχει αγνότητα για κάτι που θέλεις να είσαι συνδεδεμένος, να το αγαπάς. Σπανίζουν αυτές οι περιπτώσεις. Το να αποχαιρετούμε κι εμείς λοιπόν, να είναι ελεύθερο το χώμα που θα του σκεπάσει η λυπητήρια στους οικείους, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο. Έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ ο 65χρονος Παναγιώτης Αθανασίου, ο πρόεδρος του ομίλου φιλάθλων της Νίκης Βόλου. Την ώρα που βρισκόταν σε καφετέρια της Νέας Ιωνίας, υπέστη ανακοπή καρδιάς. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Βόλου. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να τον κρατήσουν στη ζωή, είχε ήδη καταλήξει. Αυτή την περίοδο, όπως κάθε χρόνο, συγκέντρωνε δέματα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία μοίραζε σε φτωχές οικογένειες. Θλίψη έχει επικρατήσει πάντως στην οικογένεια της Νίκης Βόλου. Τα συλληπιτήριά τους για το θάνατο του Προέδρου του Ομίλου Φιλάθλων Νίκης Παναγιώτη Αθανασίου έστειλαν με ανακοίνωσή τους η ΠΑΕ Νίκη Βόλου και η Διοίκηση του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου η Νίκη. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου η Νίκη εκφράζουν τα βαθύτατα συλληπιτήριά τους για τον ευνίδιο θάνατο του Παναγιώτη Αθανασίου. Στο δύο μήκος κύματος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου η Νίκη, όπου αποφάσισε να εκφράσει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια, να καταθέσει στεφάνι στην κηδεία του. Καλό παράδεισο, Παναγιώτη. Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εκφράζει τα θερμά της συλληπιτήρια και τη βαθύτατη οδύνη της για τον απροσδόκητο χαμό του Παναγιώτη Αθανασίου σε ηλικία 65 ετών το βράδυ της Τρίτης. Παναγιώτη, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου. Κουράγιο στους συγγενείς και τους οικείους του. Και η τηλεόραση του Άστρα εύχεται συλληπιτήρια στους οικείους του Παναγιώτη Αθανασίου και να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Αλλάζουμε θέμα. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι σήμερα έχουμε πρεμιέρα των εμβολιασμών στο νοσοκομείο του Βόλου για τα μικρά παιδιά ηλικίας από 5 έως 11 ετών. Πριν από λίγες ώρες ξεκίνησε ο εμβολιασμός, τέθηκε σε εφαρμογή, έχει ανοίξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και πάμε να καλησπερίσουμε μαζί μας μέσω ζωντανής σύνδεσης από το Αχιλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου τη συντονίστρια του εμβολιαστικού κέντρου, την κυρία Ιωάννα Μίχτη. Καλό σας απόγευμα, κυρία Μίχτη. Καλό απόγευμα, κυρία Σαμακοβλή. Σας βλέπουμε και εσάς έτσι αισιόδοξοι, χαρούμενοι, γιατί πραγματικά είναι μια διαδικασία να εμβολιάζονται τα μικρά παιδιά που δίνει αισιοδοξία για να μπει φρένο, λένε οι επιστήμονες, σε αυτόν τον επικίνδυνο ιό, στη μεταδοτικότητά του. Ενημερώστε μας πώς εξελίσσεται η διαδικασία αυτές τις πρώτες ώρες, αφότου το εμβολιαστικό κέντρο, η γραμμή για τα μικρά παιδιά έχει ανοίξει. Ναι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, όλο το εμβολιαστικό κέντρο, για την προσέλευση των παιδιών ηλικίας 5 έως 11. Μπορώ να πω ότι όλα τα παιδάκια έρχονται πολύ χαρούμενα, με πολύ θετική διάθεση. Οι γονείς είναι πλήρως συνειδητοποιημένοι για αυτό που κάνουν και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε τη θετική ανταπόκριση του κόσμου και σε αυτό το ξεκίνημα για τα μικρά παιδιά. Έχετε διαμορφώσει και κατάλληλα τον χώρο που εμβολιάζονται. Μέχρι τώρα κυλάνε όλα. Έχετε διαμορφώσει, κυρία Μίχτη, και το χώρο κατάλληλα που εμβολιάζονται τα παιδιά. Μοιάζει έτσι σαν μια μικρογραφία παιδικής χαράς, ενός παιδότοπου θα λέγαμε. Μια διαφορετική εικόνα, ώστε να νιώθουν έτσι και τα ίδια ευχάριστα. Και πείτε μας, ποιο ήταν το μικρότερης ηλικίας παιδί που μέχρι τώρα έφτασε στο νοσοκομείο συνοδευόμενο από τους γονείς του για να εμβολιαστεί. Ναι, προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε ένα χώρο που θα είναι φιλικό προς τα παιδιά, ώστε να μην τους προκαλέσουμε μεγαλύτερο φόβο από αυτόν που ήδη έχουν προς μια επεμβατική διαδικασία. Το μικρότερο παιδάκι που ήρθε σήμερα ήταν 5 χρονών, δηλαδή μόλις έκλεισε τα 5, ήρθε να εμβολιαστεί, με τη συνοδεία φυσικά των γονιών του. Μάλιστα. Κυρία Μίχτη, οι γονείς τι σας ρωτούν, τι είναι κυρίως εκείνο που τους απασχολεί και ενδεχομένως ακόμη και προσερχόμενοι να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, το θέτουν σε εσάς για να πάρουν απαντήσεις. Υπάρχουν ακόμη ζητήματα που τους απασχολούν. Οφείλω να ομολογήσω ότι επειδή το εμβόλιο πλέον είναι πάρα πολύ δοκιμασμένο,
Και τα πλέον παιδιά εμβολιάζονται στην Αμερική και στην Ευρώπη, στις περισσότερες χώρες, ότι δεν έχουν ιδιαίτερες ανησυχίες, διότι οι γονείς που έρχονται με τα παιδιά είναι πλήρως συνειδητοποιημένοι για αυτό που κάνουν. Δηλαδή γνωρίζουν ότι κάνουν ένα ασφαλές εμβόλιο στα παιδιά τους, γνωρίζουν ότι εμείς έχουμε όλη την επιστημονική κατάρτιση και τόσο το νοσηλευτικό προσωπικό όσο και οι παιδίατροι που είναι παρόντες έχουν την κατάρτιση ώστε να κάνουν ασφαλές το εμβόλιο στα παιδιά τους, οπότε δεν έχουν ιδιαίτερες αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών τους. Εξάλλου, όπως όλα τα εμβόλια που κάνουν τα παιδάκια, έτσι και αυτό είναι ένα εμβόλιο που πρέπει να ενταχθεί στα πλαίσια του προγράμματος εμβολιασμού τους. Τώρα, κυρία Μίχτη, αν ένα παιδί έχει μόλις κλείσει, έχει μόλις συμπληρώσει την ηλικία των 5 ετών, δηλαδή είναι 5 ετών και κάποιες μέρες ή κάποιες εβδομάδες, χρειάζεται αυτό ο γονέας να το μεταθέσει για αργότερα ή με το που κλείσει την ηλικία των 5 ετών θεωρείτε εσείς οι επιστήμονες ότι το παιδί πρέπει να εμβολιαστεί? Η πλατφόρμα και όλες οι έρευνες, βασικά όλες οι έρευνες, η πλατφόρμα ανοίγει με το που κλείσει τα 5 έτη, αλλά όλες οι έρευνες έχουν αποδείξει και έχουν γίνει άπειροι εμβολιασμοί σε αυτήν την ηλικία, οπότε δεν υπάρχει λόγος να το παρατείνει την αναμονή ο γονιός. Τώρα από εκεί και ύστερα είναι και θέμα καθαρά δικό του, να συμβουλευτεί και το προσωπικό του παιδίατρο που γνωρίζει το ιστορικό του παιδιού του, για να καταλήξει ποια είναι η κατάλληλη ημερομηνία για να εμβολιαστεί το παιδί του. Μάλιστα. Τώρα, αν κάποια παιδιά αντιμετωπίζουν κάποιες αλλεργίες ή άλλου είδους ασθένειες ενδεχομένως, πρέπει να αποφύγουν να κάνουν τον εμβολιασμό? Επιδεινώνει οποιαδήποτε κατάσταση με την υγεία τους το εμβόλιο το συγκεκριμένο? Όχι, δεν έχει βρεθεί κάτι τέτοιο. Αντίθετα, τα παιδιά που έχουν υποκείμενα νοσήματα, ιδιαίτερα σαχαρόδι, διαβήτη ή κάποια άλλα νοσήματα, αυτοάνοσα, είναι τα πρώτα που θα πρέπει να εμβολιαστούν. Τώρα, όσον αφορά τις αλλεργίες, υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε εμβολιασμό σε ένα παιδάκι που έχει αλλεργία και προκειμένου να καλυφθεί για το COVID-19. Τηρούνται κάποια μέτρα, παίρνετε ιστορικό από τον γιατρό, από τον παιδίατρο, είναι παιδίατρικά, οπότε έχουν την επίβλεψη ώστε αν συμβεί κάτι να δράσουν απευθείας και δεν υπάρχει λόγος φόβου. Mm-hmm. Τα ραντεβού, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχουν κλείσει για τις δόσεις που έχουμε διαθέσιμες για αυτή την ηλικία των παιδιών. Επομένως, όσοι τώρα αναζητούν ραντεβού μπορούν να βρουν μετά τον Ιανουάριο. Τι γίνεται τώρα με την πλατφόρμα? Προς το παρόν είναι κλεισμένα τα ραντεβού, αλλά στο προσεχές μέλλον, δηλαδή μετά τα φώτα, αναμένεται να ανοίξουν μια επιπλέον καινούργια γραμμή, μια εμβολιαστική γραμμή για τα παιδιά στο νοσοκομείο μας και να βρεθούν καινούργια ραντεβού. Επίσης, σκοπεύει, ύστερα από ενημέρωση που μας είχε η Πέμπτη, είπε, να γίνονται εμβολιασμοί καθημερινά Τρίτη ως Σάββατο. Μάλιστα. Οπότε θα είναι πολύ περισσότερα τα ραντεβού και θα μπορούν να βρουν πολύ πιο εύκολα οι γονείς να προγραμματίσουν το ραντεβού των παιδιών τους. Μάλιστα. Βλέπουμε ενώ εσείς μιλάτε ότι υπάρχει διαρκής ροή έτσι, ανθρώπων που έρχονται για τον εμβολιασμό συνοδεύοντας τα μικρά παιδιά τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Καλή συνέχεια να έχετε και καλές γιορτές ευχόμαστε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Γεια σας, κυρία Μίχτη. Ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν με το εμβολιαστικό κέντρο για τα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών που ξεκίνησε η λειτουργία του στο νοσοκομείο του Βόλου. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με άλλα θέματα της επικαιρότητας από τη Θεσσαλία. Η Σοφία Κοντοθανάση είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βάσο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Να ξεκινήσουμε έτσι με ένα πολύ ευχάριστο νέο που έχουμε στη Λάρισα, με ένα κρατικό λαϊκό λαχείο. Λαϊκό λαχείο. 1,2 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Πολύ πλουσιότεροι έγιναν οι άνθρωποι. Μπράβο για την τύχη αυτή τη μεγάλη. Μπράβο. Τι τύχη και τέτοιες μέρες, πόση ανάγκη έχεις αποτύχει, πίστεψε με τώρα. Πάρα πολλοί σκέφτονται πω Χριστούγεννα έρχονται χρήματα, έχουμε ανάγκη. Τέλη κυκλοφορίας, τα λέγαμε και χθες. Ένα σωρό υποχρεώσεις για 4 όμως λαρισαίους.
τους χαμογέλασε και τα καλά, θα έλεγα, η τύχη, γιατί θα μοιραστούν το ποσό του 1.200.000 ευρώ. Μάλιστα, σήμερα μιλώντας και με το πρακτορείο, το τυχερό πρακτορείο Προπό, η Ρέντα εδώ στην Λάρισα, μας έλεγαν ότι σήμερα πήγαινε συνταξιούχος με το λαχείο. Δεν γνώριζε όμως ο ίδιος ότι ήταν ένας από τους τέσσερις που είχαν κερδίσει. Και όταν λοιπόν έδειξε το λαϊκό λαχείο, λέει: «Δες, μήπως κερδίζω κάτι?» Του λένε: «Τι κερδίζεις? Είσαι ένας από τους τέσσερις υπερτυχερούς, ένας συνταξιούχος που καταλαβαίνεις». Έτσι το ανακάλυψε με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο. Ο ένας χωρίς από τους να τέσσερις. Γνωρίζει ότι τον περιμένει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ακριβώς. Τι ήταν, Σοφία, οι τέσσερις μεταξύ τους? Τέσσερις φίλοι, οικογένεια? Όχι, όχι. Ήταν τέσσερις άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά πήραν, όπως ξέρεις, το λαχείο, αλλά δεν γνώριζαν. Τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις. Ακριβώς. Βέβαια δεν μοιράζονται τα λεφτά. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, ανάλογα με τους αριθμούς που έχουν. Αλλά ο συγκεκριμένος, φαντάζομαι τώρα, πήγε στο Ποτζίδικο, λέει στον διοκτήτη: «Δεν βλέπεις? Μην τυχόν, λέει, έχω κερδίσει κάτι». Λέει: «Τι έχεις κερδίσει? Περιμένουμε πώς και πώς για να δούμε», λέει, «ποιοι είναι οι τέσσερις υπερτυχεροί». Οι τρεις από τους τέσσερις, να πούμε, ήδη έχουν πάει στο πρακτορείο Προπό. Αναζητείται και ο τέταρτος. Πάντως, μιλούμε για πάρα πολλά λεφτά. Ένα χριστουγεννιάτικο μποναμάς που έρχεται και ελπίζουμε να τα είχαν ανάγκη. Η αλήθεια είναι ότι όσο πλησιάζουν οι γιορτές, πάντοτε αναζητούμε και την τύχη μας. Είναι πολλοί οι οποίοι παίρνουν ένα λαχείο, λένε ένα τζόκερ, κάπως τέλος πάντων να τους χαμογελάσει η τύχη. Να λοιπόν που τέσσερις είναι αυτοί που κέρδισαν το λαϊκό λαχείο και θα μοιραστούν ένα πολύ μεγάλο ποσό. Να είναι και οι τέσσερις καλά, όποιοι και να είναι, να είναι και οι τέσσερις καλά, πάντα γεροί και δυνατοί και πραγματικά να τα χαρούν αυτά τα χρήματα. Και να πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν είδες αυτή την περίπτωση με κάποιον που είχε κερδίσει, δεν θυμάμαι τώρα, σε τυχερό παίγνιο και ο οποίος είπε να κεράσει τους φίλους και άφησε μάλιστα το τυχερό δελτίο πάνω στον καθρέφτη. Ένας λοιπόν από τους φίλους πήρε το τυχερό δελτίο. Ευτυχώς ο άνθρωπος υπήρχε ένα κλειστό κύκλωμα, ένας προποντζήτικο που όταν πήγε και είπε στον ιδιοκτήτη μου τυχερός, υπήρχε αυτό το βίντεο και αμέσως ο ιδιοκτήτης κατάφερε να περάσει το δελτίο και να φανεί ότι όντως ήταν ο τυχερός. Γιατί αν δεν το βρίσκεται το τυχερό έτσι, δελτίο στο σπίτι του, θα έχει μείνει με το κέρασμα ο άνθρωπος. Θα έχει μείνει με το κέρασμα. Οπότε αυτοί οι τέσσερις τυχεροί να κρατάνε το λαχείο και ας αφήσουν τα κεράσματα. Έχουμε και πανδημία τώρα. Για τη συνέχεια τα κεράσματα. Μας έχει μιλήσει λοιπόν για αυτούς έτσι τους τυχερούς πραγματικά λαρισαίους η ιδιοκτήτρια του πρακτορείου Προπό, η κυρία Ειρήνη Θεοδωροπούλου, Σοφία, και πάμε να ακούσουμε τι περιγράφει. Σε πελαγή ευτυχίας πλέον από χθες το βράδυ τουλάχιστον τέσσερις λαρισαίοι προμηθεύτηκαν λαχνούς από τη τυχερή πεντάδα του πρώτου αριθμού του λαϊκού λαχείου που τους μοιράζει το απίστευτο ποσό του 1.250.000 ευρώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σήμερα βγάλαμε τον πρώτο αριθμό του λαϊκού λαχείου με αριθμό 18.397 για ακόμη μια φορά στο κατάστημά μας. Τα κέρδη μοιράστηκαν σε πολλούς τυχερούς, Λάρισα και Τρίκαλα. Μετά από 5 διαδοχικά τζακπότ, τη τυχερή λαχνή δόθηκαν από το πρακτορείο του ΟΠΑΠ η Ρέντα Θεοδωρόπουλης από τις 31 Αυγούστου 7 και Σολομού 2 στη Λάρισα, ένα από τα πλέον παλιά πρακτορία της πόλης. Το κέρδος ανέρχεται στο 1.200.000 ευρώ. Ευχόμαστε σε όλους καλά κέρδη, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και πάντα επιτυχίες στο κατάστημά μας. Κατά πληροφορίες, τέσσερις είναι τουλάχιστον οι νικητές που θα εισπράξουν το μεγάλο αυτό ποσό, με τη μερίδα του Λέοντος να ανήκει σε λαρισαίο που εκτιμάται πως θα λάβει περίπου τις 900.000 ευρώ. Προς το παρόν, ο μεγάλος νικητής είναι άφαντος. Μάλιστα, η Ρέντα λοιπόν, το πρακτορείο Προπό. Έφερε Ρέντα τελικά. Έφερε Ρέντα, όνομα και πράγμα. Σοφία, μπράβο στους ανθρώπους, συγχαρητήρια. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται όμως στην αντίπερα όχθη. Τι γίνεται με οικογένειες που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με την καθημερινότητα. Δυστυχώς. Δεν έχουν δυστυχώς όλα όσα χρειάζονται οι ίδιοι τα παιδιά τους. Και εκεί έρχεται η στήριξη του κοινωνικού παντοπολίου της Λάρισας να απλώσει το δικό του έτσι χέρι βοήθειας και εκείνο λειτουργώντας μέσα από προσφορές άλλων συνανθρώπων. Έτσι είναι. Ξέρεις, τα κοινωνικά παντοπολία στη χώρα μας ξεκίνησαν με την έναρξη και της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Μέχρι να πάρουμε και μια ανάσα ήρθε η πανδημία και όπως μας λένε μέσω των στοιχείων που έχουμε από την Δημοτική Αρχή, δυστυχώς έχουν αυξηθεί τα τελευταία 2 χρόνια που έχουμε και την πανδημία αρκετοί δικαιούχοι του προγράμματος του κοινωνικού παντοπολίου. Όμως είναι συγκινητική και η προσφορά είτε πολιτών είτε σχολείων. Σήμερα συναντήσαμε ακόμη και σχολεία τα οποία συγκέντρωσαν τρόφιμα, προϊόντα για να δοθούν σε άλλες οικογένειες, σε άλλα παιδάκια που έχουν ανάγκη, γιατί το κοινωνικό παντοπολίο πέρα από τα τρόφιμα έχει και την ένδυση
παιδικά παπούτσια, ρούχα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι περισσεύει η αγάπη αυτές τις ημέρες στα κοινωνικά παντοπολία. Και μάλιστα να πούμε ότι τις ημέρες των γιορτών, πριν από τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, θα δοθούν και συσίτια γεύματα αγάπης, αν θες, για 150 τουλάχιστον οικογένειες της πόλης. Και μάλιστα και λόγω της πανδημίας, τα τρόφιμα αυτά θα τα πάνε στο σπίτι των δικαιούχων από την Δημοτική Αρχή. Γίνονται ωραία πράγματα, γιατί κανένας δεν θέλει να μείνει μόνος σε αυτές τις γιορτές και να μην λείψει και τίποτα από το γιορτινό τραπέζι. Άρα λοιπόν αυτά τα κοινωνικά παντοπολία αυτό ακριβώς κάνουν, μέσω όλων ημών, έτσι προσπαθούν να στηρίξουν αυτές τις οικογένειες. Είτε πρόκειται για ένας πολίτης, για ένα πολίτη, για έναν επιχειρηματία που θέλει να στηρίξει αυτές τις οικογένειες. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Πολλές είναι οι προσφορές πολιτών αλλά και επιχειρήσεων προς το κοινωνικό παντοπολείο της Λάρισας εν ώψη των γιορτών, ώστε να μην λείψει το παραμικρό από το γιορτινό τραπέζι από καμία οικογένεια. Αυτές τις γιορτινές μέρες το κοινωνικό παντοπολείο προσπαθεί να επιτελέσει το έργο για το οποίο ουσιαστικά καλείται αυτούς τους καιρούς τους δύσκολους μέσα από την οικονομική κρίση της χώρας και την πανδημία, να σταθεί δίπλα στον κάθε συμπολίτη μας μέσα από τη δυναμική της αλληλεγγύης, σαν κοινωνία να δείξουμε τα χαρακτηριστικά ότι ο ένας στέκεται όσο μπορεί δίπλα στον άλλον, να απαλύνουμε τον πόνο, το κάθε τραπέζι να υπάρχει τροφή, να μην μένει κανένας συμπολίτης μας χωρίς τροφή, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους εκείνους που πραγματικά αυτές τις μέρες από το υστέρημά τους συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια η οποία επιτελείται αυτή τη στιγμή. Να ευχαριστήσω συλλόγους, σχολεία, επώνυμους, ανώνυμους που με μεγάλη διακριτικότητα προστρέχουν στις εκκλησίες για βοήθεια και προσφορά. Θέλω να πιστεύω ότι κανένας δεν θα μείνει χωρίς βοήθεια από τις κοινωνικές μας δομές και κυρίως από το κοινωνικό παντοπολείο ή από τα συσίδια τα οποία οργανώνονται για αυτές τις μέρες για όσους μπορούν να πάνε στα σπίτια και υπάρχουν μέχρι τώρα. Να μεταφέρω τις ευχές για καλά Χριστούγεννα και του Δημάρχου μας, του κυρίου Αποστόλου Καλογιάννη, ο οποίος ουσιαστικά βοηθά και εμπνέει σε όλες αυτές τις διαδικασίες και μας καθοδηγεί, και να ευχηθώ από καρδιάς σε όλους μας καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά και το 2022 να είναι μια χρονιά η οποία να είναι απαλλαγμένη και από την πανδημία, αλλά να ξεπερνάμε σιγά σιγά και τη φτώχεια. Να σημειωθεί πως θα δοθούν και 150 γεύματα σε οικογένειες της πόλης για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Στην εστίαση τώρα, Σοφία, οι επιχειρηματίες στη Λάρισα μας περιγράφουν ότι βλέπουν σοβαρή μείωση του τζίρου τους και γενικά είναι μια περίοδος γιορτών μεν, αλλά μια περίοδος που τους προβληματίζει σοβαρά για το πώς θα ανταποκριθούν στα έξοδά τους. Είμαστε δύο ημέρες πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και τα προηγούμενα χρόνια, και δεν μιλώ για πέρυσι, γιατί και πέρυσι δύσκολη ήταν η κατάσταση, θυμάσαι, με το lockdown. Αλλά βεβαίως, όπως λένε οι ίδιοι, τέτοιες ημέρες απλά θα είχαμε γεμάτα τα καταστήματά μας, οι επιχειρήσεις μας από κόσμο. Θα κλείναμε τα γιορτινά για τα Χριστούγεννα, θα κλείναμε τραπέζια κτλ. Φέτος, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε ίσως τη χειρότερη χρονιά και από την περσινή, γιατί όπως μας λένε οι ίδιοι, μιλούν για πάνω από 30 με 40% μείωση του τζίρου τους το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και όπως λένε χαρακτηριστικά, στοχοποιούνται συνεχώς από πλευράς κυβέρνησης. Μάλιστα λένε με την Όμικρον, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι σαν να σπέρνουν τον πανικό στους πολίτες, σαν να τους λένε αν βγεις θα νοσήσεις, και κάπως έτσι δυστυχώς έχουμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση του τζίρου. Από την άλλη, όπως λέει ο κ. Χριστίδης, αυτό που θέλει ο κόσμος δεν είναι ότι του λείπουν τα 7 ή τα 8 ευρώ για να πάρουν ένα self-test για να κάνουν τον τυπικό έλεγχο, αλλά είναι άλλα πράγματα που λείπουν από τους πολίτες. Προφανώς είναι και τα χρήματα, αλλά βεβαίως είναι και η κακή ψυχολογία που υπάρχει λόγω και της πανδημίας. Για να δούμε, γιατί επαναλαμβάνω, είμαστε μία ανάσα πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και η κατάσταση δείχνει να είναι απελπιστική. Είτε στην αγορά, είτε σαρτοπία, είτε ζαχαροπλαστεία, είτε ακόμη και στην εστίαση, έτσι. Να ακούσουμε τι περιγράφουν οι ίδιοι, λοιπόν. Τα πιο δύσκολα Χριστούγεννα αναμένουν να περάσουν επιχειρηματίες εστίασης, καθώς, όπως δηλώνουν για ακόμη μια φορά, στοχοποιούνται από την κυβέρνηση που κάθε άλλο παρά βοηθούν την καταναλωτική κίνηση. Ακούσαμε τα νέα μέτρα της κυβέρνησης. Πάλι θα επαναλάβω ότι στοχοποιείται η εστίαση. Όταν γυρνάς και λες ότι θα κάνεις τεστ για να πας και για να μπεις σε κλειστούς χώρους και σίγουρα τη στοχοποιείς και λες ότι είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα μέσα εκεί.
μη βγαίνετε για ρεβεγιόν, γιατί έχετε κίνδυνο διασποράς. Βέβαια, θα δράξω την ευκαιρία, θα ευχαριστήσω από μέρος μου και από μέρος των πελατών μου τον Πρωθυπουργό που θα κάνει δώρο τα δύο self-test. Λοιπόν, αυτό περίμενε ο κόσμος, να έχουν δώρο τα self-test για να βγουν έξω. Αλλά σίγουρα οι μέρες που έρχονται για μας είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και με τα νέα μέτρα που ανακοινώνουν και περιορισμοί ωραρίων και όλα αυτά που θα αρχίσουν να ισχύουν από την πρώτη του έτους, το lockdown θα είναι ατομικό. Το lockdown θα είναι καθαρά από τον καθέναν και φτάνουμε στο σημείο και λέμε, ερχόμαστε στο θέμα της διαχείρισης της υπόθεσης, ότι πέρυσι ήμασταν σαν τα παιδάκια που πήγαν η κυβέρνηση που πήγε στο περίπτερο και άρχισε να μοιράζει λεφτά δεξιά και αριστερά και στον οποιονδήποτε, ειδικά στους εργαζόμενους της εστίασης, και φέτος μας άφησε να κολυμπάμε μόνοι μας. Έχει αυξήσει το ρεύμα 300%, ενώ αυξήθηκε η τιμή των καυσίμων. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, από ό,τι συζητάμε με συναδέλφους. Εδώ μόνο είναι το ρεύμα. Είναι αυτό που προσπαθούμε να βγάλουμε τα σπασμένα. Και βλέπω στο βάθος του τούνελ έναν στόχο να περιοριστεί η εστίαση. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω όμως είναι το εξής. Την εστίαση θα την περιορίσεις. Είναι πάρα πολύ μαζί σου. Ναι, πολύ καλά κάνεις. Πρώτα απ' όλα, τι θα γίνουν όλοι αυτοί, και δεύτερον, πού θα στηριχτείς, πού τι εργοστάσια έχεις, τίποτα δεν υπάρχει ανοιχτό. Πώς θα ζήσει αυτή η χώρα που πούμε δανεικά, δεν νομίζω να ξαναβρούμε εύκολα. Τέλος πάντων, οψόμεθα. Ο τζίρος τους μειώθηκε τουλάχιστον 30% τα τελευταία χρόνια, όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά. Αν θα πάρουμε τους τζίρους όσο πιο πίσω πάμε, υπάρχει μια φθήνουσα πορεία. Η φθήνουσα πορεία χρόνο με το χρόνο είναι γύρω στο 30%. Δηλαδή 30 με 40% σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι ήταν 40 με 50% σε σχέση με πρόπερση. Πρόπερση ήταν γύρω στο 30% με σχέση με παραπρόπερση και λόγω της κρίσης. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πλέον είναι θέμα επιβίωσης. Και μιλάμε ότι κυριολεκτός αυτό που θα σας πω είναι όλοι στην εντατική. Οι επιχειρηματίες ελπίζουν πως θα είναι και τα τελευταία Χριστούγεννα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους προβλήματα. Και να κλείσουμε, Σοφία, με ένα θέμα που αφορά μαθητή γυμνασίου. Σε τι μπελάδες μπήκε, τι συνέβη, τι θέμα είναι αυτό? Ακριβώς, μπήκαν μάλλον δύο μαθητές και αναφέρομαι σε ένα 13χρονο, ο οποίος η ελεύθερη πρόσβαση, ξέρεις, στο διαδίκτυο καμιά φορά φέρνει πολύ σοβαρούς μπελάδες. Πραγματικά. Έτσι λοιπόν κατέβασε μία φωτογραφία πορνογραφικού, παιδικής πορνογραφίας, και μάλιστα δεν την κατέβασε απλά, πήγε στο σχολείο, άρχισε να τις δείχνει στο διάλειμμα σε συμμαθητές του. Καταλαβαίνεις όμως ότι έγινε αντιληπτό αυτό και από τους εκπαιδευτικούς. Αμέσως κλήθηκε αστυνομία και μάλιστα συνέλαβε τους δύο ανήλικους, 13 και 15 ετών. Από ό,τι μαθαίνουμε, κατασχέθηκε μάλιστα ο υπολογιστής του 13χρονου που κατέβασε την φωτογραφία από το διαδίκτυο. Έχουν ήδη ενημερωθεί οι γονείς. Αφέθησαν ελεύθερα τα παιδιά, όμως έχουν μπει ήδη σε μεγάλους μπελάδες. Είναι αυτοί οι κίνδυνοι που ανέφερες και εσύ, και αυτές οι παγίδες πραγματικά του διαδικτύου στα χέρια ανηλίκων. Μικρών παιδιών, έτσι, 13 και 15 ετών. Σε τι μπορούν να μπλέξουν, γι' αυτό και χρειάζεται διαρκής επίβλεψη. Βέβαια. Από τους γονείς. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα. Σε μπελάδες έβαλε δύο ανήλικους λαρισαίους μαθητές η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και ειδικότερα η ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε εφαρμογές και σελίδες με υλικό που φαινομενικά δείχνει αθώο, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί υλικό παιδικής πορνογραφίας. Ο ένας μαθητής, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέβασε μια ανάλογη φωτογραφία, την οποία απέσταλε σε άλλο μαθητή, και εκείνος κατά τη διάρκεια του διαλύματος υπέδειξε σε μαθητές του με φωτογραφία που είχε στο κινητό του. Μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ένα γυμνό μωρό και ένα ανδρικό μόριο υλικό που θα εξεταστεί στα εργαστήρια της Ελλάς, εάν είναι αληθινό ή αποτελεί προϊόν φωτομοντάζ. Τα παραπάνω οδήγησαν στη σύλληψη ενός 13χρονου και ενός 15χρονου, ενώ ακολούθησε έρευνα και κατασχέθηκε ο υπολογιστής στο σπίτι του πρώτου. Οι δύο ανήλικοι με εισαγγελική εντολή αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ φυσικά για την υπόθεση ενημερώθηκαν οι γονείς τους. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τα νέα από τη Στερεά Ελλάδα. Ο Δημήτρης Μήτρου τηλεφωνικά είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει. Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Καλό απόγευμα, Βάσο μου. Καλό απόγευμα στο Μιχάλη μας και βέβαια στους τηλεθεατές μας. 296 τα νέα κρούσματα από τον Αιωδή Βάσο για τη Στερεά. Αναλυτικά η κατανομή. Εύβοια 140, Φθιώτιδα 84, Βιωτία 53, Ευρυτανία 11 και Φωκίδα 8. Επιτροπή Βάσο από τη Συναρμόδια Υπουργεία, με συντονιστή τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού, κύριο Διδασκάλου, συγκροτείται για το σχέδιο διαχείρισης του ελαιώνα της Άμφισσας. Η Βόρεια Εύβοια, μέσα από την περιφέρεια Στερεάς, εντάσσεται στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Πράσινη Συμφωνίας για τη διαχείριση
δασικών πυρκαγιών, την ανθεκτικότητα των δασών και την κλιματική αλλαγή. Συλβάνου στο πρόγραμμα. Δεν προσδοκούν θαύματα οι έμποροι στο Καρπενήσι Βάσομου εν ώψη εορτών. Κλίμα ανασφάλειας λόγω οικονομίας και κρουσμάτων στην τοπική αγορά. Επιστολή διαμαρτυρίας του Δήμου Αλιάρ του Θεσπιαίων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για τις συχνές διακοπές ρεύματος. Έργα αποχέτευσης ύψους 38 εκατομμυρίων ευρώ στο Δήμο Τανάγρας. Τέλος, σε μια περίοδο Βάσο πολύ άσχημη σε βάρος των γυναικών, με ενέργειες που ντροπιάζουν την κοινωνία μας, το πλημελιωδικείο Δικείο Λαμίας επέβαλε ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή και περιοριστικούς όρους σε 45χρονο αλβανικής υπηκότητας. Αιτία, η ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 39χρονης συζύγου του για εξύγκριση και απειλές. Βάσο. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Και πάμε τώρα να δούμε, αλλάζοντας θέμα, κυρίες και κύριοι, πώς θα στρωθεί το γιορτινό τραπέζι, το τραπέζι των Χριστουγέννων. Πόσο περισσότερο θα κληθούν να πληρώσουν οι καταναλωτές για να αγοράσουν τα αγαθά που θα χρειαστούν για αυτό το γιορτινό τραπέζι. Πόσο ακριβότερο λοιπόν θα είναι σε σχέση με πέρυσι, τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Η Ελένη Καραγιάννη είναι εδώ μαζί μας για να μας ενημερώσει. Βάση. Καλησπέρα, Ελένη. Σύμφωνα με την έρευνα που έκανε το Ινστιτούτο Εμπορίου και σε σύγκριση με τον περσινό Δεκέμβριο του 20 που ήμασταν σε καθολικό lockdown, έχουμε φέτος το γιορτινό τραπέζι αύξηση που θα κυμανθεί από 9 έως 18%. Όχι και λίγο. Ναι, ας πούμε σε ένα τραπέζι, είναι και ότι είναι ένα τραπέζι με 6 και 8 άτομα, το κόστος θα κυμανθεί από 82 έως 113 ευρώ. Μάλιστα. Σύμφωνα με την έρευνα, ένα τραπέζι 6 με 8 ατόμων. Μάλιστα. Έχουμε αύξηση, μια μέση αύξηση στο αρνί, η οποία κυμαίνεται στο 13,9%, είναι μια μέση αύξηση. Η κατεψυγμένη γαλοπούλα έχει αύξηση 15,3% και έχουμε μια πολύ μικρή αύξηση, να σου πω, στο χοιρινό, η οποία είναι μόνο 3,8% στο χοιρινό η αύξηση. Μάλιστα, για φέτος. Μεγάλη αύξηση και κάνει εντύπωση έχουμε στα λαχανικά, όπου το μαρούλι έχει αύξηση 46,2% και η ντομάτα 16,6%. Οι ντομάτες έχει αρκετή αύξηση, έχουν αρκετή αύξηση στα λαχανικά. Στην κορυφή όμως των αυξήσεων βρίσκονται τα γλυκά, τα τυποποιημένα γλυκά. Τα μελομακάρονα με αύξηση 60,9% και οι κουραμπιέδες με 52%. Σε αντίθεση όμως με τα φρέσκα που παίρνουμε από τα ζαχαροπλαστεία, τα οποία έχουν πολύ μικρότερη αύξηση, έχουν μόνο 4% ακριβότερη είναι οι κουραμπιέδες. Προσπάθησαν φέτος εκεί να συγκρατήσουν τις αυξήσεις. Έτσι. Στις πρώτες ύλες οι ζαχαροπλάστες, όπως τις τελευταίες μέρες περιγράφουμε από όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Ενώ έχουν αυξηθεί οι τιμές από τις πρώτες ύλες, προσπαθούν να συγκρατήσουν τις τιμές για να μην χάσουν καταναλωτές. Και τα προτιμούμε, είναι και φθηνότερα και πιο φρέσκα. Και τώρα έχουμε στα ποτά, έχουμε μια διαφορετικότητα, δηλαδή έχουμε ακριβότερες τις μπύρες στο 17,3%, ενώ φθηναίνουν τα κρασιά στο 14,3% και ακόμα πιο φθηνά πάνε τα αναψυκτικά στο 27,5%. Μάλιστα. Δείξαμε έτσι βασικά προϊόντα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί, η Ελένη, για να ενημερωθούμε όλοι τι θα μας κοστίσει το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και πάμε να συνδεθούμε σε αυτό το σημείο με τον Μάκη Θεοδόρου, κυρίες και κύριοι, για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Καλό απόγευμα, Μάκη. Καλό απόγευμα. Γεια σου, Βάσο. Ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι πραγματικά μας προβληματίζουν πολύ αυτές οι καταγγελίες σχετικά με τον αρνητή γιατρό στο Βόλο. Έχουν προκαλέσει πανελλήνιο, ως άλλο θα λέγαμε, και μας προβληματίζουν αρκετά, διότι μετά από την πρώτη επίσημη καταγγελία, πολλοί πια είναι όσοι μπαίνουν στη διαδικασία να δημοσιοποιήσουν και τη δική τους περιπέτεια, γιατί εδώ, Μάκη, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί και ενδεχομένως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά αν έγκαιρα είχαν μεταβεί στο νοσοκομείο. Αυτό που λέμε τους τελευταίους μήνες συχνά, ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε τα σοβαρά συμπτώματα αυτού του ιού. Ναι, έχουμε και άλλες καταγγελίες πλέον. Έχουμε και άλλα πρόσωπα. Έχουμε και άλλα περιστατικά. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή πλέον είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Έχει διαδεχθεί η προκαταθήκη. Και του ιατρικού συλλόγου. Υπάρχει έρευνα.
έρευνα σε εξέλιξη από την πλευρά της αστυνομίας. Έχει διαταχθεί η ασφάλεια του Βόλου να πάρει καταθέσεις και να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία, που σημαίνει ότι πλέον οι δημοσιογράφοι δεν έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε εδώ. Εκείνοι που έχουν πολλά πράγματα να κάνουν είναι οι συγγενείς των ανθρώπων που ταλαιπωρήθηκαν ή ίσως και χάθηκαν από αυτές τις επιλογές του γιατρού. Τώρα, εάν ο γιατρός το έκανε ή δεν το έκανε, εάν άφησε την Α συνταγή ή τη Β συνταγή, εάν δεν άφησε συνταγή, εάν επικοινώνησε ή δεν επικοινώνησε, είναι πλέον θέμα της δικαιοσύνης και εμείς εδώ δεν έχουμε πολλά να προσφέρουμε και δεν πρέπει κιόλας. Υπήρξε ζήτημα, τονίστηκε το θέμα, εντοπίστηκε το πρόβλημα, κινήθηκε η δικαιοσύνη, τώρα πλέον θα αποφανθούν οι δικαστές. Λογικά αυτή η υπόθεση θα φτάσει κάποια στιγμή, λογικά, δεν ξέρω τι στοιχεία υπάρχουν, λογικά θα φτάσει κάποια στιγμή στην αίθουσα του δικαστηρίου και εκεί θα κρυθούν όλα. Όταν θα φτάσει αυτή η υπόθεση στην αίθουσα του δικαστηρίου, ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε τελειώσει με τον κορονοϊό και ότι θα αποτελεί αυτή η ιστορία μια απλή ανάμνηση. Και ας ελπίσουμε φυσικά ότι αν πραγματικά έτσι είναι, ότι αρνητής γιατρός αποτρέπει ασθενείς να μεταβούν στο νοσοκομείο και έτσι με αυτόν τον τρόπο χάνονται ανθρώπινες ζωές, ας ελπίσουμε πραγματικά μέσα από αυτή τη δημοσιότητα που έλαβε το θέμα να μην έχουμε κι άλλους σύντομα που θα περάσουν την ίδια εδώ διαδικασία. Αυτή η υπόθεση χωράει πολύ η κρασί. Αυτό το ποτήρι, διότι ήταν η διάγνωση λάθος, ήταν η επιλογή ότι η ασθένεια δεν ήταν σωστή, ήταν η επιλογή ότι η φαρμακευτική αγωγή που ακολούθησε δεν ήταν σωστή γιατί είχε λάθος διάγνωση. Είναι πολλά τα ερωτήματα, ούτε τις γνώσεις έχουμε ούτε το επίπεδο να απαντήσουμε στο τι ακριβώς συνέβη. Προφανώς όμως δεν μιλούμε για την Μάκη. Περίπτωση ενός ιατρικού λάθος, δηλαδή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ερευνούμε και έδωσε ένα λάθος φάρμακο. Όχι, δεν είναι φαίνεται λάθος να είναι τέτοιο πράγμα. Αγωγή. Φαίνεται να είναι μια οργανωμένη συστηματική κατάσταση, η οποία προφανώς πλέον θα φτάσει στην δικαιοσύνη. Και να δούμε και τι κατηγορίες θα αποδοθούν. Διότι είναι άλλο πράγμα να λέει ένας γιατρός μην κάνετε το εμβόλιο, αν το είπε, δεν ξέρω. Είναι άλλο πράγμα να λέει μην κάνετε το εμβόλιο και μην πάτε και στο νοσοκομείο. Είναι άλλο πράγμα να λέει έχεις καρκίνο, εγώ θα σου δώσω χαμομήλι και θα γίνεις καλά. Όλα αυτά θα προσμετρηθούν και βέβαια θα αξιολογηθούν ανάλογα με το τι έχει συμβεί. Καταρχάς, το πρώτο είναι ότι παρήχεται στις ιατρικές του υπηρεσίες ενώ θα έπρεπε να είναι σε αναστολή. Καθώς ήταν ανεμβολίαστος, ωστόσο συνέχιζε τις επισκέψεις στα σπίτια. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό και κοινό σε όλες τις υποθέσεις... Αν παρήχε οι ιατρικές υπηρεσίες, είναι παράνομο. Ναι, αυτό λέμε. Και το δεύτερο που είναι κοινό και σε όλες τις υποθέσεις και πολύ σημαντικό είναι ότι κρατούσε τους ασθενείς στα σπίτια με βιταμίνες, ασπιρίνες και οξυγόνο και τους απέτρεπε να μεταβούν στο νοσοκομείο. Είναι το πιο κρίσιμο. Είναι ό,τι μπορεί να κάνει όποιος νοσεί από κορονοϊό και μετά να μην ξέρουν οι γιατροί πώς να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Τα λένε οι γιατροί, τα φωνάζουν καθημερινά. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τα συμπτώματα. Από τη μία μέρα στην επόμενη μπορεί η κατάσταση της υγείας ενός ασθενούς να αλλάξει δραματικά. Γι' αυτό υπάρχουν μαρτυρίες, δεν το λέμε εμείς, μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα. Άλλωστε προκύπτουν πολλά από όσα λένε οι συγγενείς αυτών των ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή. Τώρα, να δώσουμε και μια είδηση που τη βλέπω, τώρα ανακοινώθηκε, ότι παραδόθηκε στην ελληνική αστυνομία ο Στάθης Παναγιωτόπουλος. Πρόκειται για αυτή την υπόθεση, τις πολύ σοβαρές καταγγελίες που επίσης έχουν δει το φως της δημοσιότητας, κατατέθηκε μήνυση σήμερα από μία πρώην σύντροφό του για ανάρτηση σε site προσωπικών τους στιγμών. Στο πλαίσιο λοιπόν μετά από αυτή τη μήνυση, στο πλαίσιο του αυτοφόρου, η αστυνομία αναζητούσε τον Στάθη Παναγιωτόπουλο και τώρα, μόλις πριν από λίγα λεπτά, ανακοινώθηκε ότι παραδόθηκε ο ίδιος στην ελληνική αστυνομία. Ναι, είναι δεύτερη ή τρίτη περίπτωση. Δεν είναι η πρώτη περίπτωση που συζητούσαμε. Είναι άλλη περίπτωση. Άλλη περίπτωση, ναι. Είναι άλλη διαδικασία. Τώρα, κάποιοι μίλησαν σήμερα για 9 βίντεο και 9 κοπέλες, 9 γυναίκες οι οποίες βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση. Τώρα, αν είναι 9, αν είναι 5, αν είναι 2, αν είναι 3, και εκεί προφανώς οι δικαστικοί συνεχίζουν την έρευνα, οι δικαστικοί λειτουργοί, θα συγκεντρώσουν τα στοιχεία,
με τη βοήθεια βέβαια των ανακριτικών αρχών και της αστυνομίας, και στη συνέχεια θα κριθούν τα πάντα. Σήμερα πάντως αναζητούνταν στα πλαίσια του αυτοφόρου, καθώς η παραβίαση προσωπικών δεδομένων δεν το ήξεραν. Πιθανόν έχουμε και κάποια αλλαγή του νόμου τώρα, οι δικηγόροι θα μας βοηθήσουν σε αυτό. Ναι. Είναι συνεχές και διαρκές αδίκημα και είναι κάτι το οποίο κινεί αυτόφορη διαδικασία. Ναι, που δεν λύγει σε ένα 24ωρο η αυτόφορη διαδικασία. Νομίζω, 8ωρο. Δεν είμαι σίγουρος τώρα, δεν ξέρω, αλλά έχω την αίσθηση ότι το αδίκημα είναι επιλυμένημα, δεν είναι... Το αυτόφορο όμως είναι διαρκές. Δεν γνωρίζω όμως, δεν γνωρίζω. Θα μας τα πούν αυτά οι νομικοί. Το ψάχνανε για μια καταγγελία από μια δεύτερη, τρίτη κοπέλα που έγινε. Λένε αυτοί που ασχολούνται με την υπόθεση ότι θα βρεθούν και άλλες υποθέσεις εδώ. Απλά έχω την αίσθηση ότι έπρεπε να ψαχθούν σε αυτή την ιστορία πολλά στοιχεία πάρα πολύ γρήγορα. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ξέρω εγώ, λάπτοπ και διάφορα τέτοια. Για να βρεθούν στοιχεία. Γιατί κάποιος, υποθέτω ότι όποιος και αν ήταν στη θέση αυτού του ανθρώπου, θα προσπαθούσε να καταστρέψει υπολογιστές, στοιχεία ή τέλος πάντων κινητά, τηλέφωνα ή λάπτοπ από τα οποία έκανε αυτή τη δουλειά. Ή θα τα εξαφάνισε. Λογικό δεν είναι? Μάλιστα. Αυτές λοιπόν είναι οι εξελίξεις που έχουμε. Και επίσης να προσθέσω, μιας και αφορά και στην περιοχή μας, ότι στο πλαίσιο αυτό των ραγδαίων εξελίξεων γίνονται έρευνες, κατοίκων έρευνες, στα σπίτια του και στη Θεσσαλονίκη και στην Αλόνισο, όπου ως γνωστό διατηρεί εξοχική κατοικία. Και είχαμε και τώρα μόνο λύπη προκαλεί όλη αυτή η ιστορία. Μόνο λύπη προκαλεί όλη αυτή η κατάσταση, διότι ήταν μια νεανική εκπομπή, την οποία την έχουμε αγαπήσει όλοι, η οποία έλεγε πολλές φορές και αλήθειες και είχε ένα χιούμορ και μια σάτυρα. Πραγματικά. Που δεν την αντιμετώπιζες και δεν την έβρισκες αλλού. Ευνοημένη από το σύστημα γενικά και οι τέσσερις, πέντε πόσοι ήταν κατά καιρούς εκεί στο Ράδιο Αρβίλα. Άνθρωποι όμως με ταλέντο, οι οποίοι εντόπιζαν πράγματα τα οποία δεν λέγονταν από τέλος πάντων άλλες εκπομπές τηλεόρασης. Δεν είναι τυχαίο ότι η κορονίδα των καναλιών είναι τα δελτία ειδήσεων και κατάφεραν να αντικαταστήσουν ουσιαστικά την ώρα των 8, την ώρα των δελτίων ειδήσεων. Δυστυχώς λοιπόν ένας άνθρωπος ξέφυγε, μόνο λύπη μπορεί να προκαλέσει και αυτό το οποίο έκανε αυτός ο άνθρωπος στις κοπέλες και το γεγονός ότι εκμεταλλεύονταν όλη αυτή την εικόνα και την παρουσία στην τηλεόραση με αυτό τον τρόπο και αυτή τη διαδικασία. Τώρα, αν βρεθούν και άλλα στοιχεία από πίσω, δηλαδή αν έβγαζαν κάποιοι χρήματα, αν δεν έβγαζαν χρήματα, αν το έκαναν για το Θεαθήνε ή ξέρω εγώ γιατί είχαν άρρωστα γούστα ή οτιδήποτε άλλο, αυτά τώρα θα κρυθούν. Είναι τραγικό όμως οι προσωπικές στιγμές των ανθρώπων να δημοσιοποιούνται με αυτόν τον τρόπο. Τα θύματα, οι άνθρωποι που πρωταγωνιστούν σε αυτά τα βίντεο, νιώθουν κουρέλια. Νιώθουν πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα. Και είναι κάτι το οποίο είναι φοβερό για αυτούς τους ανθρώπους. Φοβερό. Μάγκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με άλλα θέματα της επικαιρότητας. Εδώ ξανά μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να δούμε εν όψη των γιορτών των Χριστουγέννων αλλά και της Πρωτοχρονιάς τι γίνεται, πόσοι προγραμματίζουν ταξίδια, αν υπάρχει κίνηση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, όχι φυσικά πέρυσι που ήμασταν σε καραντίνα, αλλά εάν στα ταξιδιωτικά γραφεία οι μέρες αυτές θυμίζουν Χριστούγεννα, θυμίζουν γιορτές, θυμίζουν διακοπές για παρέες και για οικογένειες. Είναι μαζί μας η κυρία Σταυρούλα Παπαδέα. Είναι ταξιδιωτική πράκτορας. Να την καλωσορίσουμε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, κυρία Παπαδέα. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Ένα λοιπόν από τα ταξιδιωτικά γραφεία στη Λάρισα διατηρείται και θα θέλαμε έτσι να μας δώσετε την εικόνα αν αυτές οι γιορτές εν μέσω πανδημίας αλλά και έτσι μιας οικονομικής κρίσης θα λέγαμε μετά τα οικονομικά δεδομένα που δυσκολεύουν το φετινό χειμώνα, αν αυτές οι γιορτές είναι από τις συνηθισμένες χριστουγεννιάτικες γιορτές σε ό,τι αφορά
στην κίνηση για τα ταξιδιωτικά γραφεία. Η αλήθεια είναι πως ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί, αλλά μια μικρή απόδραση αλλάζει την ψυχολογία. Θέλει να ξεφύγει ο κόσμος και να αποδράσει από την, από το φόβο και την καθημερινή πληροφόρηση της πανδημίας. Αυτό φάνηκε άλλωστε και τους προηγούμενους μήνες του καλοκαιριού και του φθινοπόρου, όπου η ζήτηση και οι κρατήσεις ήταν άνευ προηγουμένου αισιόδοξες. Ναι. Για το καλοκαίρι, στους καλοκαιρινούς μήνες αναφέρεστε. Και το φθινόπωρο. Και το φθινόπωρο συνεχίστηκε, ναι. Κίνηση ρεκόρ, χαρακτηρίστηκε ρεκόρ, πραγματικά. Ήταν σαν όλος ο κόσμος να ήθελε να ξεδώσει, να φύγει, να ταξιδέψει μετά την παρατεταμένη καραντίνα. Να αλλάξει την ψυχολογία του και τη διάθεσή του. Αυτό άλλαξε βέβαια από τις αρχές του Δεκεμβρίου με την εμφάνιση της Όμικρον στην Ευρώπη, όπου και όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις άρχισαν να θέτουν σε ισχύ νέα πρωτόκολλα και νέα μέτρα για την προφύλαξη. Βέβαια υπάρχει και ο κόσμος ο οποίος θα συνεχίσει να ταξιδέψει κανονικά τις ημέρες αυτές. Επιγραμματικά κάποιοι προορισμοί είναι το Ντουμπάι, Μαλδίβες, η Νέα Υόρκη, η Ευρώπη, Πράγα, Βουδαπέστη, Βιέννη, Λονδίνο, ακόμα και Λατινική Αμερική έχουμε. Πολύ ωραία, για αυτούς που μπορούν να το κάνουν πραγματικά. Πραγματικά. Επομένως, με τα νέα μέτρα και την νέα μετάλλαξη που έχουμε, δεν διαπιστώνουμε ότι έχουμε ακυρώσεις. Θα ήταν θέμα να πω ότι δεν υπάρχουν ακυρώσεις και ότι ο κόσμος δεν έχει θορυβηθεί. Σαφώς και υπάρχουν ακυρώσεις, δυστυχώς. Πολλοί βέβαια έχουν μεταφέρει το ταξίδι τους, δεν το έχουν ακυρώσει ακριβώς, το έχουν μεταφέρει για την Άνοιξη, για τον Μάρτιο, για τον Απρίλιο, για το Πάσχα και για το καλοκαίρι. Θεωρώντας τότε ενδεχομένως και λογικό ότι θα έχει καταλαγιάσει έτσι αυτή η πολύ κρίσιμη κατάσταση και ότι θα μπορέσουν πιο ήσυχοι να κάνουν το ταξίδι που θα έχουν επιλέξει. Ακριβώς. Αυτό ελπίζουμε και όλοι. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να μπούμε σε μια κανονικότητα πάλι. Μια επάνωδο στην καθημερινότητα που είχαμε μάθει και τόσο αγαπούσαμε όλοι. Πραγματικά. Γιατί τα ταξίδια είναι, όπως λέτε κι εσείς, κάτι που μπορούν έτσι να μας αλλάξουν την ψυχολογία και να μας δώσουν, ακόμη κι αν είναι σύντομα, αυτά τα ταξίδια δύναμη για να συνεχίσουμε. Είναι αυτό που λέμε όλοι, γεμίζουμε τις μπαταρίες μέσα από τα ταξίδια. Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Και το πολύ αισιόδοξο είναι ότι η νέα χρονιά θα έρθει πολύ δυναμική. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει οραματίσει ήδη τα ταξίδια του και ομάδες οι οποίες έρχονται σε εμάς για να μπορέσουν να οργανώσουν από τώρα και σε καλύτερες τιμές, γιατί όσο πιο νωρίς τόσο καλύτερη τιμή έχουμε, για το καλοκαίρι, για το επόμενο φθινόπωρο, για μήνες που θέλουν να ταξιδέψουν. Αυτό γιατί είναι λέτε πολύ ότι... αισιόδοξο. Γιατί, πραγματικά είναι αισιόδοξο, αλλά γιατί το παρατηρείτε τώρα αυτό λέτε? Επειδή θέλουν έτσι να βρουν όλοι μια διέξοδο μετά από αυτό που βιώνουμε. Διότι οι Έλληνες συνήθως είμαστε της τελευταίας στιγμής. Δεν είναι γνώριμο για τους Έλληνες, για την ιδιοσυγκρασία τους, να προγραμματίζουν για Πάσχα, πολύ περισσότερο για το ερχόμενο φθινόπωρο. Άρα βλέπετε να αποζητούν τα ταξίδια. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Και ο κόσμος ο οποίος είχε μάθει να ταξιδέψει και ήταν τρόπο ζωής για αυτό το ταξίδι, τώρα έχει έρθει με όλη την κατάσταση της πανδημίας αυτά τα δύο χρόνια, έχει κάνει μια πολύ καλή αποταμίευση, ούτως ώστε να έχει τα χρήματα μαζεμένα για να μπορεί να κάνει ένα ταξίδι που ήθελε το επόμενο διάστημα. Και ίσως ένα πιο ακριβό ταξίδι, ένα ταξίδι ζωής, όπως είναι ένα ταξίδι στην Αλάσκα, ένα ταξίδι στην Παταγωνία, ένα ταξίδι στο Περού ή στην Ιαπωνία, πιο μακρινά, τα οποία σαφώς έχουν ένα άλλο κόστος. Και η πανδημία βοήθησε στο να μπορέσουν να κάνουν μια σχετική οικονομία. Μάλιστα. Πολύ θετικά αυτά που μας λέτε. Επομένως, θα εκμεταλλευτούν, λέτε, όσοι έχουν εντάξει σε κάθε χρονιά τους τα ταξίδια, θα εκμεταλλευτούν αυτή τη δυνατότητα που δεν θα τους δοθεί για να κάνουν κάτι καλύτερο στο άμεσο μέλλον. Σε γενικές γραμμές, εσείς τα ταξιδιωτικά γραφεία δηλώνετε για τις γιορτές των Χριστουγέννων ότι υπάρχει ικανοποίηση από την κίνηση ή θα περιμένατε κάτι καλύτερο? Τα δεδομένα που είχαμε μέχρι και αρχές Δεκεμβρίου ήταν καταπληκτικά. Οι κρατήσεις ήταν πάρα πολλές. Η Ευρώπη φαινόταν ότι θα γεννήσει. Παρ' όλα αυτά, οι ακυρώσεις ήταν αρκετές.
Το αισιόδοξο είναι στην Ελλάδα βλέπουμε μια πληρότητα της τάξης των 9% θα πω εγώ σε ξενοδοχεία που συνεργαζόμαστε εμείς σαν tour operator και έχουμε κρατημένα δωμάτια. Έχουν γεμίσει τα περισσότερα και για τα Χριστούγεννα οι τελευταίοι επισκέπτες που έρχονται στο γραφείο και θέλουν να φύγουν τις επόμενες ημέρες. Δυστυχώς δεν μπορούμε να βρούμε κάποιο κατάλημα της αρισκίας τους γιατί τα περισσότερα είναι γεμάτα. Μάλιστα. Αναφέρεστε στον εσωτερικό τουρισμό. Ο εσωτερικός τουρισμός είναι αυτός που θα έτσι τονώσει την κίνηση για τις γιορτές. Τράφηκαν πολύ στην Ελλάδα σαν επιλογή που ίσως να θέλανε να κάνουν και μια πιο μακρινή απόδραση με τα παιδιά τους, με την οικογένειά τους, λόγω και τα σχολεία τώρα είναι μια περίοδος που είναι κλειστά και μπορούν. Παρ' όλα αυτά στράφηκαν στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και είναι πολύ όμορφο γιατί η Ελλάδα μας είναι μαγική. Κάθε γωνιά της έχει να Όπως ακριβώς το περιγράφετε, πραγματικά κάθε γωνιά της χώρας μας είναι μαγική και έχουμε πάντοτε να χαιρόμαστε και να καμαρώνουμε γι' αυτό. Υπάρχουν τώρα κάποιες προσφορές για αυτό το χρονικό διάστημα από τα ταξιδιωτικά γραφεία. Γίνονται προσφορές έτσι για να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο. Οι προσφορές είναι οι ίδιες που είχαμε ανακοινώσει από μέσα Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, διότι δεν μπορούμε να βγάλουμε κάτι καλύτερο σε προσφορά, οι τιμές ήταν τόσο ανταγωνιστικές, με προκρατημένες θέσεις σε αεροπορικές, σε ξενοδοχεία, ανά την Ευρώπη, σε διάφορους προορισμούς. Οπότε όταν λέμε ότι έχουμε ένα προορισμό που ξεκινάει από 225 ευρώ συν τους φόρους, για 5 μέρες με μεταφορές, αεροπορικά, διαμονή, διατροφή, και πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων και εκδρομών. Πιο κάτω είναι λίγο δύσκολο να πάει γιατί πρέπει να είναι σωστή και η παροχή, σωστό το προϊόν με ασφάλεια. Μάλιστα. Εσείς τώρα για όσους μας ακούν έχετε να τους δώσετε έτσι πριν τις γιορτές ένα μήνυμα για το τι πρέπει πώς να σχεδιάσουν τις διακοπές τους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι φέτος το ότι τα Χριστούγεννα πέφτουν Σάββατο, το ίδιο και η Πρωτοχρονιά, δεν δημιουργεί αυτό που άλλες φορές είχαμε, ένα τριήμερο, ένα τετραήμερο. Είναι και σύντομο το χρονικό διάστημα. Ισχύει αυτό. Βέβαια, την άλλη θα πω ότι αυτός που θέλει να ταξιδέψει θα βρει το χρόνο και θα κλέψει και την Παρασκευή και τη Δευτέρα και θα μπορέσει να το οργανώσει. Και αυτό βλέπω τουλάχιστον τόσα χρόνια και εδώ στο γραφείο. Ότι όποιος θέλει να το κάνει, κάπως θα καταφέρει και θα βρει το δρόμο. Θα το καταφέρει και θα το κάνει. Ακριβώς. Αυτό που θέλω εγώ να τονίσω είναι ότι επειδή ο κορονοϊός μας άλλαξε λίγο τα δεδομένα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα εισόδου σε κάθε χώρα αλλάζουν καθημερινά και είναι αυστηρά και για να μπορέσουμε να επισκεφτούμε έναν προορισμό πρέπει να τα γνωρίζουμε, καλό θα ήταν να ενημερώνονται σωστά, να έρχονται σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο το οποίο έχει τη γνώση και την εμπειρία να τον βοηθήσει είτε στα εύκολα είτε και στα δύσκολα που πιθανόν να δημιουργηθούν. Οπότε ας έρθει σε εμάς τα ταξιδιωτικά γραφεία γιατί σίγουρα θα βρει καλύτερη τιμή, καλύτερη υπηρεσία και σίγουρα η προσωπική επαφή και η ασφάλεια που σου δίνει ένας ταξιδιωτικός σύμβουλος δεν μπορεί να συγκριθεί. Πραγματικά. Και είναι αυτό που λέτε ότι γνωρίζετε τα πάντα, γνωρίζετε πότε κάθε τι αλλάζει, οπότε μπορείτε να τους δώσετε ανά πάσα στιγμή την σωστή κατεύθυνση και το πώς πρέπει να κινηθούν με βάση σωστά. Βέβαια και τα μέτρα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι μας κατά της πανδημίας. Ακριβώς. Κυρία Παπαδέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε πολλά ταξίδια, χαρούμενα, μακριά από την πανδημία, πολύ σύντομα, χωρίς την πανδημία, πολύ σύντομα αυτά τα ταξίδια και καλές γιορτές να έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, γιατί η ερωτελευταία του ταξιδιού είναι κάτι που έχει λείψει σε όλους μας, εύχομαι καλή επάνωδο, υπέροχες γιορτές με ασφάλεια. Και με πολύ χαρά να ανταμώσουμε το νέο έτος με πολύ όμορφα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας, κυρία Παπαδέα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να δούμε έτσι ένα ρεπορτάζ από τη Λάρισα. Τα εγγένεια μιας έκθεσης είχαμε. Εγγενιάστηκε μια έκθεση του γνωστού εικαστικού του κύριου Αντώνη Καρακοσταντάκη στο Μήλο του Παπά. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και κάποιες πολύ όμορφες εικόνες από αυτή την έκθεση εκεί. Για τη Δημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίου διοργάνωσε έκθεση των έργων του γνωστού εικαστικού Αντώνη Καρακοσταντάκη στο κεντρικό κτίριο του Μήλου του Παπά. Καλημερίσματα είναι ο τίτλος της ενότητας που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της καραντίνας
παύλα εγκλισμού και μας παραπέμπει σε παλιότερες εποχές, τότε που οι καθρέφτες, τα κεντήματα, οι πετσέτες μας καλημέριζαν για να έχουμε καλή διάθεση στη διάρκεια της ημέρας. Είναι μια ενότητα φρέσκιας δουλειάς, αισιόδοξης δουλειάς και πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε ανάγκη αυτή την ψυχική ανάταση, αφιερώνοντας την πρώτη στιγμή της ημέρας μας, αντικρίζοντας το είδωλό μας και καλημερίζοντάς τον. Παρατηρώντας τους συμπολίτες και γενικά τους συνανθρώπους, διέκρινα μία κατήφια και αυτό ήταν το ένοσμα του να δώσω κάτι αισιόδοξο. Οι καλημέρες δυστυχώς λιγόστεψαν και αυτές που εκφέρονται, εκφέρονται μέσα από σφιγμένα δόντια και πίσω από μάσκες. Ας βλέπουμε το είδωλό μας το πρωί και ας το καλημερίζουμε με ένα χαμόγελο για να έχουμε εφόδιο στη διάρκεια της ημέρας. Ο Αντώνης Καρακοσταντάκης έχει πραγματοποιήσει 33 ατομικές εκθέσεις. Συμμετείχε σε 15 ομαδικές, 18 έργο βρίσκονται σε δημόσιους χώρους, ενώ μετρά 25 χρόνια διδασκαλίας στο τμήμα ψηφοδοτού του ΕΕΤ. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ελάτε τώρα να μεταφερθούμε στο πολιτιστικό κέντρο της Νέας Ιωνίας. Εκεί το απόγευμα προετοιμάζεται η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από την Κιβωτό του Κόσμου, από τη δομή της Κιβωτού του Κόσμου εδώ στον Βόλο. Είναι μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που τα μέλη της Κιβωτού, οι άνθρωποι που είναι η ψυχή της Κιβωτού στο Βόλο, θέλουν με αυτόν τον τρόπο να δηλώσουν την έκφραση ευγνωμοσύνης και τις ευχαριστίες τους προς όλη την τοπική κοινωνία, προς όλους τους ανθρώπους που πάντα βρίσκονται δίπλα τους και τους στηρίζουν. Στο πολιτιστικό κέντρο, λοιπόν, εκεί προετοιμάζοντας αυτή την εκδήλωση στις 7 σήμερα το απόγευμα, βρίσκεται η κυρία Εύα Καραβοσιάνη. Είναι η υπεύθυνη της δομής Βόλου, της Κιβωτού του Κόσμου. Τι χάσαμε? Αν μας ακούει έστω... Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Καραβοσιάνη. Ωραία, τώρα έχουμε και εικόνα και σας βλέπουμε. Είναι δύσκολες έτσι αυτές οι συνδέσεις πραγματικά με την τεχνολογία μερικές φορές, αν και διευκολύνουν τη ζωή μας, αλλά δεν θα εγκαταλείπαμε την προσπάθεια να επικοινωνήσουμε μαζί σας για αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση που προγραμματίζεται για σήμερα στις 7 το απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είπατε ακριβώς αυτά που ήθελα να πω. Στην ουσία η σημερινή γιορτή είναι αφιερωμένη σε όλους τους εθελοντές μας, σε όλους τους ανθρώπους που μας στηρίζουν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Είχαμε μία απουσία 2 ετών από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή μας λόγω των συνθηκών και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μας δίνεται η δυνατότητα φέτος να το κάνουμε αυτό. Με όλα τα μέτρα φυσικά. Θέλουμε να προσέξουμε πάρα πολύ και για τα δικά μας τα παιδιά και για τον κόσμο που θα έρθει να μας δει. Αλλά θεωρούσαμε ότι είναι υποχρέωσή μας μετά από 2 χρόνια να κάνουμε αυτή τη γιορτούλα έτσι ως ευχαριστώ και ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για όλο αυτό το κόσμο που μας στηρίζει. Όλοι είμαστε χαρούμενοι που θα δούμε τα παιδιά σε αυτή την χριστουγεννιάτικη γιορτή και τι έχουν ετοιμάσει, τι θα περιλαμβάνει αυτή η εκδήλωση το απόγευμα. Έχουμε τη χοροδία μας, έχουμε το θεατρικό μας, έχουμε κάποια βιντεάκια με τις δραστηριότητες των παιδιών καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Έχουμε και το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ μας, όπου μπορεί ο καθένας που θέλει εδώ να προμηθευτεί είτε τα παραδοσιακά προϊόντα που διαθέτουμε, είτε κάποια χριστουγεννιάτικα στολίδια που έχουν γίνει με τη βοήθεια των εθελοντών μας και των παιδιών μας. Ωραία, μπορεί λοιπόν να αγοράσει όποιος ενδιαφέρεται οτιδήποτε για να συμβάλλει έτσι και εκείνος από την πλευρά του σε αυτό το σπουδαίο έργο που κάνετε. Μπορεί ενδεχομένως όποιος επιθυμεί να φέρει πράγματα, να προσφέρει στο χώρο της εκδήλωσης. Φυσικά, φυσικά είναι καλοδεχούμενα όλα. Μάλιστα. Είναι λοιπόν έτσι μια εκδήλωση με πολλά χαμόγελα εκ μέρους αυτών των μικρών μας
φίλων που βρίσκονται στην αγκαλιά της Κιβωτού του Κόσμου. Πόσα παιδιά φιλοξενούνται φέτος στη δομή, κυρία Καραβοσιάνη? Έχουμε 26 αγοράκια ηλικίες από 6 ετών μέχρι και 18. Μάλιστα. Και είναι όλα έτσι υπό τη στέγη της Κιβωτού. Αυτή η δομή, αυτό το σπίτι είναι τώρα η οικογένειά τους. Εσείς κάνετε φυσικά, είσαστε πάντα δίπλα τους, αλλά κάνετε και τον προγραμματισμό για τα Χριστούγεννα. Και πείτε μας, αν τώρα μέσα σε αυτές τις δύσκολες έτσι, συνθήκες που όλοι ζούμε, αν υπάρχουν ελλείψεις για το Ίδρυμα και αν χρειάζεστε φέτος παρά ποτέ την προσφορά του κόσμου για να είστε όπως πρέπει δίπλα σε αυτά τα παιδιά. Φυσικά, φυσικά και τη χρειαζόμαστε τη στήριξη, όπως είναι, οι ανάγκες μας είναι πολλές, είναι καθημερινές, χρειαζόμαστε τη στήριξη κάθε μέρα, όλο το χρόνο, αλλά πολύ περισσότερο τώρα τις γιορτινές μέρες, τι θέλουμε να δίνουμε στα παιδιά το καλύτερο. Είχαν την ατυχία να γεννηθούν μέσα σε οικογένειες οι οποίες δεν ήταν άξιες για να έχουν αυτά τα παιδιά, οπότε αυτά τα παιδιά ήταν στην αγκαλιά μας. Μέσα στην ατυχία τους ήταν τυχερά δηλαδή, που βρέθηκε ο πατέρας Αντώνιος για να μπορέσει να αγκαλιάσει αυτά τα παιδιά. Θέλουμε να δώσουμε το καλύτερο δυνατό σε αυτά τα παιδιά για να είναι χαρούμενα, να είναι ευτυχισμένα. Είμαστε μια οικογένεια για αυτά τα παιδιά, οπότε οποιαδήποτε ανάγκη έχει ένα σπίτι, ακριβώς τις ίδιες ανάγκες έχουμε και εμείς. Είτε έχει να κάνει με τα τρόφιμα των παιδιών, με την ένδυση των παιδιών, με την υπόδησή τους, ακόμα και χριστουγεννιάτικα δωράκια που αυτές τις μέρες όλα τα παιδιά στο σπίτι θα πάρουν από τους γονείς τους ή από τους φίλους τους. Ακριβώς τις ίδιες ανάγκες έχουμε και εμείς. Υπάρχουν πολλοί τρόποι έτσι που όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να στηρίξουν αυτό το σπουδαίο έργο που επιτελείτε. Εσείς μη φύγετε, δώστε μας λίγο ένα λεπτό για να δούμε ένα βιντεάκι που υπάρχει από την Κιβωτό του Κόσμου και το οποίο δείχνει και το πενταψήφιο αριθμό με τον οποίο ή με κλήση ή με μήνυμα όποιος επιθυμεί μπορεί να το καλέσει και να συμβάλλει έτσι σε αυτό το έργο της Κιβωτού. Πάμε να δούμε λίγο το βιντεάκι και επιστρέφουμε σε εσάς, κύριε Καραβοσιάνη. Ευχαριστώ πολύ. Στην προκειμένη περίπτωση τη δική μας πράγματι μιλάμε για ένα θαύμα. Το άλλο μας έργο είναι να ξανακάνουμε παιδιά τα παιδιά. Ας βοηθήσουμε λοιπόν όσοι μπορούμε, με ό,τι μπορούμε, έστω και μία κλίση, 2,48 αν δεν κάνω λάθος, με ένα 2,48 ευρώ. Με μία κλίση, ένα SMS, αυτό το πενταψήφιο αριθμό 19828, ας βοηθήσουμε όλοι για να παραμείνουν αυτά τα χαμόγελα στα πρόσωπα των μικρών παιδιών που βρίσκονται στην αγκαλιά της Κιβωτού. Βέβαια, κυρία Καραβοσιάνη, αν κάποιος επιθυμεί, μπορεί να επικοινωνήσει και με το τηλέφωνο της δομής στο Βόλο. Πολύ σωστά. Να πω και το τηλέφωνο είναι το 24-21-077-020. Το βλέπουμε και στις οθόνες μας ήδη. Τέλεια. Βρισκόμαστε καθημερινά στο γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας από τις 1 μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Η δομή μας είναι ανοιχτή όλο το 24ωρο βέβαια, εφόσον εκεί φιλοξενούνται τα παιδιά μαζί με τους παιδαγωγούς τους. Και το Σαββατοκύριακο 10 με 2 επίσης είμαστε στη θέση μας στο γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας να υποδεχτούμε τον κόσμο, να απαντήσουμε στα τηλεφωνήματα και να τους ενημερώσουμε για ποιες ανάγκες προκύπτουν. Μπορούν μέσα από την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας να ενημερωθούν ή και από το site της Κιβωτού του Κόσμου. Βεβαίως. Και ποιοι είναι οι λογαριασμοί τραπεζικοί, οτιδήποτε, έστω και το ελάχιστο που μπορεί από το υστέρημά του να δώσει κάποιος στην Κιβωτό του Κόσμου, το ελάχιστο θα είναι μια μεγάλη βοήθεια για εσάς, για τα παιδιά της Κιβωτού. Βλέπουμε εδώ πέρα και τον πατέρα Αντώνιο, τον αγώνα που έχει κάνει την προσπάθεια αυτή, μπροστάρει σε αυτή την σπουδαία προσπάθεια, για να βρουν τη στέγη που τους αρμόζει παιδιά σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ανάμεσά τους και η δομή που τα φιλοξενεί εδώ στο Βόλο και μόνο σπουδαία και σημαντικά λόγια έχουν να ακουστούν για αυτή την προσφορά σας, κυρία Καραβοσιάνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι στις 7 το απόγευμα είναι σήμερα στο πολιτιστικό κέντρο της Νέας Ιωνίας αυτή η εκδήλωση χριστουγεννιάτικη, για να δεχτείτε αγάπη και τα παιδιά να δώσουν την αγάπη σε όσους είναι δίπλα τους. Έτσι ακριβώς. Δίνουμε, επαίρνουμε, αλλά δίνουμε κιόλας. Και θα ήθελα να κλείσουμε τη φράση του πατρός Αντωνίου. Να ξανακάνουμε τα παιδιά παιδιά. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και αυτός νομίζω ότι πρέπει να είναι ο στόχος όλων των ανθρώπων απέναντι στα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καραβασιάνη. Καλή επιτυχία και καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλά Χριστούγεννα. Και στα παιδιά μας, τα παιδιά της Κιβωτού του κόσμου. Σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και με την Κιβωτό του κόσμου στις 7 το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο της Νέας Ιωνίας, για όσους επιθυμούν να παραστούν και να παρακολουθήσουν εκεί τα μικρά παιδιά, την γιορτή αυτή χαράς που έχουν ετοιμάσει, και να προσφέρει ο καθένας ό,τι μπορεί για να σταθεί δίπλα στα παιδιά που τόσο όλους μας έχουν ανάγκη, κυρίως αυτές τις γιορτές. Εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί σας στις 3 το μεσημέρι. Μην ξεχνάτε στις 6 το απόγευμα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Άστρα. Ευχές από όλους μας για ένα καλό απόγευμα. Γεια και χαρά, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά.